Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα δίκτυα υπολογιστών. Είχαμε πει έτσι κάποια εισαγωγικά πράγματα και είχαμε πει ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες δικτύων υπολογιστών. Δεν είναι μοναδικές, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, οι οποίες αυτές οι κατηγορίες προκύπτουν με βάση τη γεωγραφική έκταση που έχει ένα δίκτυο. Οπότε είχαμε πει ότι έχουμε το δίκτυο τοπικής περιοχής, το οποίο ονομάζεται LAN, το οποίο καλύπτει ένα μικρό γεωγραφικά χώρο, όπου μια τάξη μεγέθους είναι, ξέρω εγώ, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, δηλαδή ένας γεωγραφικός χώρος που εκτείνεται περίπου σε μια ακτίνα 100 μέτρων, το οποίο βέβαια χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, γιατί έχει να κάνει και με το μέσο μετάδοση. Αν χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες, η εμβέλεια, η γεωγραφική εμβέλεια ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να είναι και πιο μεγάλη, να φτάσει και 500 μέτρα και ένα χιλιόμετρο, αλλά τέλος πάντων παραδοσιακά τα 100 μέτρα είναι μια τυπική τιμή. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα δίκτυα που εκτείνονται στα όρια μιας πόλης, τα οποία ονομάζονται δίκτυα μητροπολιτικής περιοχής, τα οποία εν συντομία συμβολίζονται με MAN. Και υπάρχουν και τα δίκτυα τα οποία εκτείνονται σε μεγάλους γεωγραφικούς χώρους, σε αποστάσεις εκατοντάδων και χιλιάδων χιλιόμετρων, το γνωστό μας ίντερνετ, και τα οποία ονομάζονται δίκτυα WAN, Wide Area Networks, δίκτυα ευρείας περιοχής. Οπότε σε αυτά τα δίκτυα, τα τελευταία, τα δίκτυα WAN, στην ουσία αυτά είναι ένα δίκτυο από πολλά επιμέρους υποδίκτυα. Δηλαδή στην ουσία έχουμε διάφορα τοπικά δίκτυα, όπως είναι εδώ πέρα το τοπικό δίκτυο 1, το τοπικό δίκτυο 2, 4, το τοπικό δίκτυο 3, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν όλα αυτά ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο ονομάζεται πλέον WAN. Για να είναι εφικτή η διασύνδεση μεταξύ αυτών των επιμέρους δικτύων, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, οι οποίες ονομάζονται δρομολογητές. Router είναι ο αγγλικός όρος, ή router τέλος πάντων ανάλογα στην αμερικάνικη προφορά. Οπότε υπάρχουν σε διάφορα σημεία, είτε σε μια χώρα είτε σε πολλές χώρες, διάφοροι δρομολογητές, οπότε για να υπάρξει επικοινωνία από ένα δίκτυο σε έναν άλλο, σας είχα δείξει όμως και την προηγούμενη φορά, μια διαδρομή που ακολουθεί τέλος πάντων για να προσπελάσουμε μια ιστοσελίδα, μεσολαβούν πολλοί ενδιάμεσοι δρομολογητές. Να σας το δείξω πάλι αυτό έτσι. Για να καταλάβετε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς ακαραία, ότι και μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, μεσολαβούν, συγγνώμη, CMD. CMD ανοίγει την κονσόλα των Windows, τη γραμμή εντολών, οπότε το command prompt, οπότε μπορεί να γράψουμε διάφορες εντολές που έχει το λειτουργικό σύστημα των Windows, οπότε μπορεί να το κάνει και στα σπίτια σας. Και υπάρχει μια εντολή η οποία λέγεται Trace RT, η οποία είναι από τις λέξεις Trace Root, δηλαδή η χνηλάτιση διαδρομής. Οπότε εμείς βάζουμε, ξέρω και εγώ, κάποιο site, ας πούμε βάλουμε Google, και μας δείχνει τους ενδιάμεσους δρομολογητές από τους οποίους περνάει η επικοινωνία μας, από τον υπολογιστή που βρισκόμαστε μέχρι τον υπολογιστή όπου υπάρχει στο σελίδα που είναι της Google, και βλέπουμε βέβαια στον υπολογιστή μας. Οπότε ξεκινάει εδώ πέρα η διαδικασία της χνηλάτησης. Αυτό εδώ πέρα, το 216.58.206.36, είναι αυτό που λέμε η IP διεύθυνση του υπολογιστή με τον οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε, να το πούμε στη συνέχεια. Και βλέπετε όλα αυτά, εντάξει, είναι διάμεση προορισμοί, δηλαδή είναι δρομολογητές από τους οποίους περνάει η επικοινωνία μας μέχρι τον υπολογιστή της Google. Βλέπετε ο υπολογιστής της Google εδώ πέρα ο 10ος, οπότε περνάει από 9 δρομολογητές, οι οποίοι είναι τεστό εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε βγαίνει και εκτός Ελλάδας, έτσι. Εδώ μάλλον είναι η Ιταλία, το IT. Και τώρα σε κάποιες άλλες χώρες που δεν ξέρουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε κάποιο μνημονικό όνομα, βλέπουμε μόνο την IP διεύθυνση των δρομολογητών. Οπότε είναι, φανταστείτε αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω εδώ πέρα γραφικά στη διαφάνεια, έτσι εδώ πέρα το βλέπουμε στην πράξη από πού περνάει. Σας είχα πει ότι υπάρχουν και γραφικά εργαλεία, τα οποία είναι online, δηλαδή στο web, αν θέλουμε, υπάρχουν γραφικά εργαλεία για να κάνουμε αυτό το root tracing, δηλαδή την ιχνηλάτηση διαδρομής, και να δούμε όταν, ξέρω και εγώ, θέλω να επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλον υπολογιστή που βρίσκεται σε κάποιο άλλο δίκτυο,
το βλέπουμε πάνω σε χάρτη, έτσι, από ποιοι είναι οι διάμεσοι στάθμοι, δηλαδή που βρίσκονται οι δρομολογητές, από τους οποίους θα περάσει η επικοινωνία μας. Λοιπόν, ναι, απλώς αυτό να σας δείξω έτσι ένα τέτοιο παράδειγμα, εδώ πέρα, ξέρω και εγώ, ήταν, νομίζω αυτό το είχα κάνει για να επικοινωνήσω με το Facebook, όπου υπολογιστέ του Facebook, γενικά όλες αυτές οι εταιρείες κολοσσοί, δεν έχουν έναν υπολογιστή κάπου που έχουν στην Αμερική, έχουν αυτό που λέμε distributed computing, δηλαδή κατανεμημένο, έχουν πολλούς υπολογιστές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οπότε εδώ πέρα ο υπολογιστής, τέλος πάντων, που έχει την ιστοσελίδα του Facebook, είναι κάπου στην Ιρλανδία, είναι κάπου εδώ πέρα. Οπότε βλέπετε ότι πέρασε, ξέρω και εγώ, έφυγε από την Ελλάδα, πήγε κάπου στη Γερμανία εδώ πέρα, κατέβηκε η Ιταλία και πέρασε για να φτάσει στην Ιρλανδία. Έτσι. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι που να μην φαίνονται, είναι κάτι ενδεικτικό. Ναι, πείτε μου, ακούω. Λοιπόν, ένα πράγμα που συμβαίνει τώρα, βέβαια δεν ξέρω σε ποιες ιστοσελίδες, αν το κάνετε στο Google, λογικά θα πρέπει να πάρετε μια παρόμοια εικόνα. Το κάνετε για παράδειγμα στο, ξέρω και εγώ, στο Facebook. Έτσι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάζουμε το www, έτσι, όπως το γράφω εγώ, www.facebook.com, χωρίς το HTTP μπροστά, που συνήθως είναι σε ένα URL. Βλέπετε, εδώ πέρα τρέχει κανονικά. Λοιπόν, καμιά φορά κάποιες ιστοσελίδες, δηλαδή στην ουσία οι υπολογιστές, γιατί οι ιστοσελίδες βρίσκονται σε υπολογιστές, για λόγους ασφαλείας φαίνονται να είναι κάπως κλειδωμένοι, να είναι αόρατοι στο δίκτυο. Οπότε ίσως να απορρίπτουν αυτή εδώ πέρα τη διαδικασία, την trace του. Το οπότε έχει να κάνει λιγάκι και με το site. Δηλαδή, να σου πω τώρα, ξέρω και εγώ, το in.gr, ας πούμε. Ή ας πούμε το ISOS. Το ISOS είναι... Εδώ στην Ελλάδα είναι ένα site που έχει εκπαιδευτικά νέα. Παρεμπιπτόντως, καλό να το συμβουλεύεστε. Έχει πολλά νέα ενδιαφέροντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, βλέπετε. Τόσο πάνω από εδώ πέρα, εγώ που βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο, όπως καταλαβαίνετε, πάει καλά. Φτάνει δηλαδή. Βλέπετε, το ISOS, παρόλο που είναι στην Ελλάδα, περνάει από περισσότερους ενδιάμεσους δρομολογητές. Δηλαδή, και αυτό να φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, εδώ πέρα το 3RT που κάναμε στην Google, βλέπετε ότι περνάει από 9 ενδιάμεσους δρομολογητές. Το τελευταίο είναι ο υπολογιστής, έτσι, που θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Ενώ το ISOS που είναι ένα ελληνικό site, οπότε κάποιος θα περίμενε, εντάξει, θα περνάει από λιγότερους δρομολογητές. Βλέπετε ότι περνάει από αρκετούς δρομολογητές και μάλλον και βγαίνει και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το FRA μάλλον πιθανόν να είναι και Γαλλία. Οπότε μπορεί να βγαίνει, έτσι, και να βγαίνει και εκτός Ελλάδας και ξαναμπαίνει στην Ελλάδα. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα καταλήγει στο zeuselastikmediahost.gr. Οπότε αυτό έχει να κάνει λιγάκι με το πώς επιλέγεται μια διαδρομή, τέλος πάντων να πούμε όταν μιλάει για δρομολογητές, ένα κριτήριο είναι ταχύτητα, οπότε ξέρεις, καμιά φορά βολεύει να βγαίνει εκτός Ελλάδας, παρόλο που φαίνεται λίγο περίεργο, με την άποψη ότι μπορεί να γίνεται πιο γρήγορη η επικοινωνία. Τέλος πάντων, ναι, τώρα κάποιο άλλο site το οποίο να βγάλει αυτό το μήνυμα, το request timeout. Δεν ξέρω, αυτό ίσως να έχει να κάνει λιγάκι και τότε και με τη σύνδεση τη δικιά σας, την ταχύτητα που έχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό, αυτή η έντολη έχει, κατά την ιχνηλάτηση της διαδρομής, έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για να λάβει μια απάντηση. Στην ουσία, ξέρεις, στέλνει μια μηνύματα, στέλνει μηνύματα ο υπολογιστής μας και περιμένει να πάρει πίσω μια απάντηση για να καταλάβει που είναι ο δρομολογητής. Αν δεν πάρει την απάντηση σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί πουχού το δίκτυό μας έχει κάποια καθυστέρηση, βέβαια το δίκτυο του Πανεπιστήμιου, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ γρήγορο, έτσι, το φαντάζεστε, και στο download και στο upload. Οπότε,
Μπορεί να είναι αυτό, αν θέλετε, γενικά αν θέλετε να το ψάξετε, γράψτε εδώ πέρα TraceRT, νομίζω με αυτό εδώ πέρα, σας βγάζει τις επιλογές που έχει. Οπότε το timeout, αν θέλετε, μπορείτε να το αυξήσετε, να βάλετε μείον W, έτσι δηλαδή να γράψετε TraceRT, μείον W και να αυξήσετε το timeout σε milliseconds. Εντάξει, να το κάνεις εδώ πέρα, ξέρω κι εγώ, 500 milliseconds και να βάλει βέβαια το www κτλ. Επίσης για να το κάνεις και λίγο πιο γρήγορο, βάλει εδώ πέρα καλό να βάλεις και το μείον D. Το μείον D δεν εμφανίζει τα μνημονικά ονόματα. Αυτό γενικά το επιταχύνει λιγάκι. Δεν θα εμφανίζει μόνο τις IP. Οπότε θα δείτε ότι πάει λίγο πιο γρήγορα με το μείον D. Βλέπετε, τα βγάζει πολύ πιο γρήγορα σχέση με πριν. Απλώς δεν βγάζει μνημονικά ονόματα, βλέπουμε μόνο IP διευθύνσεις. Οπότε δεν έχουμε εμείς κάποια αίσθηση πού βρίσκεται ο αντίστοιχος δρομολογητής. Δοκιμάστε το έτσι με το μείον D, βάλτε το μείον W και να δείτε τι options υπάρχουν, τι επιλογές υπάρχουν. Εντάξει, αυτό που σας έλεγα βέβαια για την ταχύτητα του δίκτυου, αν το έχετε κάνει, υπάρχουν εδώ διάφορα sites όπου μπορείτε να κάνετε μέτρηση της ταχύτητας του δικτύου του σπιτιού. Ας πούμε να γράψετε ADSL Speed Test. Έτσι. Οπότε ξέρω αυτό το Speed Test by Ookla είναι αυτό που χρησιμοποιώ, αλλά υπάρχουν και άλλα. Για να δείτε αν... Ναι. Okay, ναι. Να δείτε εκεί πέρα. Να δείτε εδώ πέρα το δίκτυο του Πανεπιστήμιου, να δείτε, εντάξει. Που είναι γύρω στα 100 Mbps και στο download. Εδώ είναι το download όπως βλέπετε. Αλλά και στο upload. Download είναι πόσο γρήγορα κατεβάζουμε, upload είναι πόσο γρήγορα ανεβάζουμε. Στα σπίτια μας αυτό είναι συνήθως ασύμετρο. Έχουμε πάρα πολύ καλό download, αλλά το upload είναι πολύ μικρό. Βλέπετε. Εδώ είναι συμμετρικό. Είναι ουσιαστικά 100 Mbps. Θα εξηγήσουμε τι είναι τα Mbps και πιο μετά. Έτσι. Και για το ανέβασμα και για το κατέβασμα. Ενώ στα σπίτια μπορεί να έχουμε 80 και 10 το download και 10 το, έτσι, το upload. Βέβαια, τώρα γιατί είναι σε, εντάξει, είναι πανεπιστήμιο, είναι σε κεντρικό δίκτυο. Υπάρχει ένα δίκτυο εδώ πέρα, το ΕΔΕΤ, τέλος πάντων, καλό να τα μαθαίνετε αυτά. ΕΔΕΤ είναι ο οργανισμός, τέλος πάντων, μάλλον, όπου διαχειρίζεται ένα δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο όλα τα πανεπιστήμια. Οπότε τα πανεπιστήμια είναι σε ένα δικό τους δίκτυο. Δεν είναι στα δίκτυα που υπάρχουν στην Ελλάδα, στους παρόχους κτλ. Και αυτό είναι το ΕΔΕΤ, αυτός ο οργανισμός, έτσι είναι μέλος ενός άλλου οργανισμού ευρωπαϊκού, του ΤΖΕΑΝ, που είναι το δίκτυο όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οπότε, επειδή μιλάμε για πανεπιστήμια και θέλουμε, ξέρετε, πολύ μεγάλες ταχύτητες, εδώ πέρα έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες. Γι' αυτό βλέπετε 100-100. Και ίσως να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν εδώ πέρα είχαμε και υποδομές με οπτικές σύνες. Γιατί εδώ πέρα ο υπολογιστής που χρησιμοποιώ εγώ και οι δρομολογητές που έχουμε είναι για τα 100 Mbps. Αν κάνουμε μια αναβάθμιση εδώ πέρα του εξοπλισμού, μπορεί να φτάνει και ακόμα παραπάνω. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να υπάρχει ήδη υποδομή, απλώς η δικτυακή υποδομή, ενώ από πλευράς καλωδίας, απλώς εμείς επειδή έχουμε εξοπλισμό, ο οποίος δεν την υποστηρίζει, γι' αυτό μπορεί να έχουμε μόνο 100 Mbps. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό παρενθετικά είναι, ξέρετε, είναι χρήσιμα πραγματάκια αυτά. Και αυτό είναι καλό, ξέρετε, να το τσεκάρετε, γιατί μπορεί να πληρώνετε για μια συνδρομή που να σας λέει ο πάροχος έως 50 Mbps ή έως 100 Mbps. Αυτό τέλος πάντων μπορεί να μην πιάνει τα έως 100 Mbps, μπορεί να πιάνει τα 70, ας πούμε, τα 80. Αλλά αν πιάνει τα 40, εκεί πέρα, εντάξει, μπορείτε να μιλήσετε με τον πάροχο και να πείτε, μα μου λες μέχρι 100 και πιάνω 40 ή 30, τι γίνεται. Οπότε, ένα καλό εργαλείο είναι αυτό, να κάνετε μέτρηση της ταχύτητας. Λοιπόν, από εκεί πέρα, γενικά να ξέρετε, sorry την παρένθεση εδώ πέρα, η κονσόλα των Windows, το command prompt, έχει πολύ χρήσιμες εντολές όσον αφορά στα δίκτυα. Μια εντολή που σας έδειξα είναι αυτή εδώ πέρα. Θα δούμε και μια άλλη εντολή, με την οποία βλέπουμε τις ρυθμίσεις που έχει ο υπολογιστής μας. Την IP διεύθυνση που λέμε, σαν το έχετε ακούσει, έτσι είναι. Αυτό λέγεται IP config. Οπότε βλέπετε ότι ο υπολογιστής αυτός έχει αυτή την IP διεύθυνση, αυτή τη μάσχα υποδικτύου και αυτό το default gateway. Θα τα εξηγήσουμε σε επόμενα μαθήματα τι συμβαίνει. Ή
Αν για παράδειγμα εγώ θέλω να δω αν υπάρχει επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο υπολογιστή, όχι τη διαδρομή, να σου πω πώς θα ήταν αυτό, να κάνουμε τη διαδρομή, αλλά από εκεί πέρα αν θέλω να δω την επικοινωνία, υπάρχει μια εντολή που λέγεται ping, ing, και βάζω είτε το μνημονικό όνομα του υπολογιστή είτε την IP του υπολογιστή. Οπότε αυτό εδώ πέρα δεν θα μου δείξει αυτή η εντολή τη διαδρομή, απλώς θα μου δείξει αν μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπολογιστή που έχει αυτή τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για το Facebook, έτσι. Και βλέπετε αυτό. Το reply σημαίνει ότι υπάρχει επικοινωνία. Έστειλα εγώ, υπολογιστής μου, τέσσερα μηνύματα και πήρα τέσσερις απαντήσεις. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα κάτω μια σύνοψη που λέει τέσσερα πακέτα μηνυμάτων απεσταλμένα από μένα, ελήφθησαν από την άλλη πλευρά τέσσερα πακέτα και χάθηκαν μηδέν πακέτα. Δηλαδή όλα τα πακέτα που έστειλα πήγαν και έλαβα αντίστοιχες απαντήσεις. Και εδώ πέρα βλέπετε και ο χρόνος, τέλος πάντων, που έκανε για να πάει και να έρθει. Οπότε αυτές οι τρεις, δηλαδή το IP config που σας είπα, για να βλέπουμε τις ρυθμίσεις ενός υπολογιστή, το ping, για να βλέπουμε αν υπάρχει επικοινωνία με έναν υπολογιστή, και το trace RT, είναι βασικές εντολές με τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα δίκτυο λειτουργεί και αν δεν λειτουργεί, που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εδώ πέρα στο trace RT που κάνουμε, σταμάταγε εδώ πέρα στο πρώτο πρώτο, σημαίνει το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Αν προχώραγε στο πρώτο, στο δεύτερο και σταμάταγε κάπου εδώ πέρα ενδιάμεσα, σημαίνει το πρόβλημα είναι κάπου εξωτερικό, κάπου, ξέρω και εγώ, κάπου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αν πέρναγε το πρώτο και σταμάταγε στο δεύτερο, σημαίνει το στο σπίτι σαν το κάνετε, δηλαδή περάσει από το πρώτο. Το πρώτο είναι ο δρομολογητής του σπιτιού σας, φανταστείτε. Και σταματήσει στο δεύτερο, δηλαδή στο πρώτο σας βγάλει κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά στο δεύτερο σας βγάλει ένα request timeout, όπως μου είπατε, σημαίνει το πρόβλημα είναι μεταξύ του δρομολογητή σας και του παρόχου και της εταιρείας που σας δίνει το ίντερνετ. Αν περάσει και το δεύτερο και στο τρίτο ή στο τέταρτο βγάλει κάποιο request timeout, σημαίνει το πρόβλημα είναι του παρόχου γενικότερα. Και αν πάει πιο πέρα, μπορεί να είναι το πρόβλημα, ξέρω και εγώ, κάπου στην Ελλάδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε αν έχει νόημα, έτσι, να πάρετε τον πάροχο ή όχι. Έτσι. Αν δεν βγάζει καν αυτό, σημαίνει ότι είναι εσωτερικό πρόβλημα. Αν βγάζει αυτό, αλλά σταματάει, δεν βγάζει αυτό εδώ πέρα και οτιδήποτε άλλο βέβαια μετά, σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα μεταξύ εσάς και του παρόχου. Οπότε τότε πρέπει να μιλήσετε με τον πάροχο. Αν ξεπερνάει και αυτό, αλλά σταματάει κάπου εδώ πέρα, πιθανώς να είναι ένα πρόβλημα του παρόχου γενικά, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να το πάρει τηλέφωνο, γιατί ο πάροχος θα είναι προβληματικός. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια χρήσιμα πραγματάκια που μας βοηθάνε όταν είναι να στήσουμε ένα δίκτυο, να συνδέσουμε ένα μηχάνημα. Γιατί αυτό σας είπα, αυτά θα τα κάνετε. Έτσι, αν χρειαστεί να συνδέσετε ένα μηχάνημα στο δίκτυο, για παράδειγμα, ένα ιατρικό μηχάνημα στο δίκτυο ενός νοσοκομείου, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι θα ζητήσετε εκεί πέρα από τον πληροφορικό υπεύθυνο πληροφορικής του νοσοκομείου να σας δώσει μια IP διεύθυνση, θα τη βάλετε στο μηχάνημα, οπότε θα δείτε, εδώ θα επιβεβαιώσετε ότι έχει μπει η IP διεύθυνση, και το δεύτερο πράγμα που θα κάνετε είναι να κάνετε ένα ping κάπου σε κάποιο άλλο μηχάνημα μέσα στο νοσοκομείο για να δείτε, ίσως σε κάποιον κεντρικό υπολογιστή του νοσοκομείου, για να δείτε αν υπάρχει επικοινωνία. Και αν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία και με τον έξω κόσμο, για να το δοκιμάσουμε, χρησιμοποιούμε το TraceRT. Οπότε αυτό IP config, επαναλαμβάνω, ping και TraceRT είναι πάρα πολύ χρήσιμες εντολές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε άλλες τρεις κατηγορίες δικτύων που είναι ασύρματων δικτύων. Όλα αυτά τα δίκτυα, εντάξει, είναι το LAN, το MAN και το WAN συνήθως είναι ενσύρματα, δηλαδή είναι με καλώδια σύνδεση το μέσο μετάδοσης. Από εκεί πέρα υπάρχει το πολύ γνωστό μας, αυτό που λέμε Wi-Fi, εμείς συνήθως, αν έχει Wi-Fi, αλλά αυτό στην ουσία που λέμε για Wi-Fi, κανονικά λέγεται WLAN, είναι Wireless Local Area, δηλαδή ένα Local Area Network. Είναι ένα σύρμα τοπικό δίκτυο. Οπότε στο σπίτι μας που λέμε, αν έχουμε Wi-Fi, ξέρω και εγώ, όταν έρχεσαι εδώ πέρα, στην ουσία, έτσι ο πιο σωστός όρος είναι το WLAN. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα τι είναι τα πρότυπα, ότι είναι
κανόνες και είχαμε έτσι ένας οργανισμός που βγάζει πρότυπα, είχαμε πει ότι είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτό είπαμε ότι λέγεται, προφέρεται IEEE. Δεν το λέμε IEEE, ή IEEE, έτσι, γιατί θα μας περάσουν και για αμόρφωτους, ενώ αμόρφωτους από πλευράς δικτύων, έτσι, όχι γενικά αμόρφωτους. Αυτό το λέμε IEEE, είτε μιλάμε στα ελληνικά, είτε μιλάμε στα αγγλικά. Οπότε, αυτός ο οργανισμός βγάζει τα πρότυπα για τα ασύρματα δίκτυα. Οπότε, αν δείτε, ψάξετε λιγάκι για Wi-Fi, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, στο Wikipedia, θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορα πρότυπα και θα δείτε ότι, και όλα ξεκινάνε με το IEEE. 802.11 θα δείτε και αυτό που αλλάζει μπορεί να είναι το τελευταίο γράμμα. Οπότε μπορεί να είναι A, μπορεί να είναι B, μπορεί να είναι D, μπορεί να είναι E κτλ. Αλλά όλα τα πρότυπα σύρματα της δικτύωσης, Wi-Fi, έτσι, έχουν αυτό εδώ. Οπότε ένα πρότυπο του οργανισμού IEEE, το πρότυπο αυτό έχει κωδικοποιηθεί γενικά ως 802.11 και από εκεί πέρα διάφορες τροποποιήσεις ή επεκτάσεις ή βελτιώσεις του πρωτύπου λαμβάνουν συνήθως ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, του αγγλικού αλφαβήτου. Συνήθως αυτό που έχουμε εμείς τώρα στα σπίτια μας, αρχικά παλιότερα στις πρώτες εκδόσεις των Wi-Fi ήταν τα πρότυπα τα 802.11a και b, στα σπίτια μας συνήθως έχουμε το g. Εντάξει, μπορεί να είναι και βέβαια και πιο και να είναι και το E, έτσι, αλλά το G τέλος πάντων, okay, ήταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν, αυτά έτσι εντελώς πληροφοριακά, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας ρωτήσω στο διαγώνισμα, να ξέρετε ότι στην ουσία εδώ πέρα, όταν μιλάμε για σύρματα, έχουμε ραδιοκύματα και ακολουθείται μια τεχνική η οποία ονομάζεται διαμόρφωση, δηλαδή η πληροφορία διαμορφώνει, φανταστείτε, είτε ένα ημίτονο, είτε ένα παλμό, δηλαδή είναι ένα περιοδικό σήμα στο οποίο αλλάζουμε είτε τη συχνότητα, είτε το πλάτος αυτού του σήματος με βάση την πληροφορία, τα bits που θέλουμε να μεταδώσουμε. Μιλάμε για ψηφιακή διαμόρφωση. Οπότε αυτό που λέμε συχνότητα λειτουργίας, που ίσως να το έχετε ακούσει και το χρησιμοποιούμε, στην ουσία είναι αυτή η συχνότητα που έχει το περιοδικό σήμα πάνω στο οποίο αλλάζουμε κάτι. Έτσι, οπότε για να μεταφέρουμε τα bits, έχουμε αυτό το περιοδικό σήμα, είτε το ημίτονο, συνήθως είναι παλμή βέβαια, τετραγωνική παλμή, που αλλάζουμε κάτι, ας πούμε το πλάτος, την περίοδο, τη συχνότητα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε στην ουσία αυτό μιλάμε την περίοδο που έχει το φέρον σήμα, όπως λέγεται. Εντάξει. Εδώ πέρα ο ρυθμός μετάδοσης, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο είναι 54 Mbps, η ευέλειά του είναι 38 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους που δεν υπάρχουν εμπόδια μπορεί να φτάσει στα 140 μέτρα και η εκπεμπόμενη ισχύ είναι 100 mW. Για να δείτε σε σύγκριση με κάποια άλλα ασύρματα δίχτυα τα οποία χρησιμοποιούμε. Ένα από αυτά τα ασύρματα δίχτυα, ας πούμε, είναι το Bluetooth. Όλοι το ξέρουμε το Bluetooth, έτσι. Οπότε, όταν θέλουμε να συνδέσουμε, για παράδειγμα, ένα smartphone με ένα υπολογιστή, ή ξέρω και εγώ, μπορεί να είναι και μια φωτογραφική μηχανή η οποία να έχει Bluetooth, θα μπορούσε να ήταν ένα καρδιογράφο. Οι καρδιογράφοι το Bluetooth είναι σχεδόν στάνταρ στου καρδιογράφου. Μπορεί να έχουν και Wi-Fi, μπορεί να έχουν και Ethernet, ασύρματα δικτύωση, αλλά πολύ συχνά έχουν και Bluetooth. Οπότε αν επικοινωνήσει ένας καρδιογράφος με κάποιον υπολογιστή και χρησιμοποιεί το πρότυπο Bluetooth, έτσι. Εδώ πέρα να δείτε κάποια χαρακτηριστικά, συχνότητα λειτουργίας και εδώ πέρα είναι τα 2,4 GHz. Τα 2,4 GHz είναι μια τυπική συχνότητα λειτουργίας, έτσι χρησιμοποιείται ευρέως. Είναι κάποιες συχνότητες λειτουργίας οι οποίες είναι για συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά στη μετάδοση και μία από αυτές είναι τα 2,4 GHz. Ο ρυθμός μετάδοσης είναι 24 Mbps. Η ευέλεια είναι 10 μέτρα, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Αν υπάρχουν εμπόδια, μεσολαβούν τείχη κτλ. Η ευέλεια μικραίνει. Εντάξει, και η εκπεμπόμενη ισχύ, βλέπετε, είναι πολύ μικρότερη. Όπως καταλαβαίνετε, η ευέλεια έχει να κάνει την εκπεμπόμενη ισχύ. Αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευέλεια κάλυψης, θα πρέπει να αυξήσουμε την ισχύ. Οπότε, επειδή το Wi-Fi γενικότερα μπορεί να καλύψει ή μπορεί να θέλουμε να καλύψει αρκετά μέτρα, αρκετά δεκάδες μέτρα, έχει και μεγαλύτερη ισχύ. Το Bluetooth, έτσι οπότε, δεν σας είπα βέβαια ότι το δίκτυο που φτιάχνουμε έτσι ονομάζεται PAN, Personal Area Network, δηλαδή είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι στην ευρύτερη περιοχή κάποιου ανθρώπου. Εντάξει, μπορεί να είναι σε μια ευέλεια 5-6 μέτρων. Οπότε γι' αυτό ονομάζεται Personal Area Network, δηλαδή προσωπικό δίκτυο, μάλλον δίκτυο προσωπικής περιοχής, προσωπικού χώρου.
ενός ανθρώπου. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για μια μικρή γεωγραφική περιοχή που μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, 4-5 μέτρα, το Bluetooth έτσι έχει μικρότερη εμβέλεια. Και από εκεί πέρα υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δικτύων, το οποίο ονομάζεται Body Area Network, BAN, το οποίο όπως καταλαβαίνετε εκτείνεται στα όρια του σώματος ενός ασθενή. Οπότε εδώ πέρα, για παράδειγμα, μια τέτοια εφαρμογή, φανταστείτε να έχουμε βάλει διάφορους αισθητήρες εδώ στο σώμα. Οπότε έχουμε βάλει εδώ πέρα διάφορους αισθητήρες και φανταστείτε ότι αυτοί οι αισθητήρες μεταδίδουν ασύρματα για να αποφύγουν την καλωδίωση, να μην καλωδιώσουμε τον ασθενή, τις μετρήσεις σε κάποια άλλη συσκευή. Εδώ πέρα η συσκευή θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένα Arduino, για να σας τα συνδέσω λιγάκι με αυτά που λέγαμε στα ηλεκτρονικά, ή ένα Raspberry Pi. Το οποίο από εκεί πέρα αυτό, αν θέλουμε, το συνδέουμε στο δίκτυο και τη στέλνουμε σε κάποιον υπολογιστή. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και ένα smartphone, εντάξει, προφανώς εδώ πέρα. Οπότε, εδώ πέρα, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι, ονομάζεται Zigbee, είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο πάλι βλέπετε συχνότητα λειτουργίας 2,4 GHz. Εδώ πέρα ο ρυθμός μετάδοσης είναι μικρότερος, γιατί δεν θέλουμε τρομερούς ρυθμούς μετάδοσης, τρομερές ταχύτητες. Ξέρω και εγώ να παίρνουμε μία μέτρηση από κάθε αισθητήρα, ξέρω και εγώ κάθε ένα δευτερόλεπτο ή κάθε 10 δευτερόλεπτα. Οπότε 250 kbps το δευτερόλεπτο είναι εντάξει. Η ευέλεια είναι μέχρι 30 μέτρα, βέβαια, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν δεν υπάρχουν εμπόδια, και η εκπυπόμενη ισχύς είναι 2 mW. Το Zigbee γενικότερα, να ξέρετε, έτσι, χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε αυτό που λέμε στα σύρματα δίκτυα αισθητήρων. Wireless Sensor Networks. Το body, το band εδώ πέρα είναι στην ουσία εδώ πέρα, υποκατηγορία εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί θα μπορούσε αυτά τα σύρματα δίκτυα αισθητήρων να μην έχουν να κάνουν με ασθενή, αλλά μπορούν, για παράδειγμα, να επιτηρούν ένα δάσος για προειδοποίηση πυρκαγιών ή τη στάθμη ενός ποταμού. Να υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι να βλέπουν τη στάθμη ενός ποταμού αν έχει υπερχυλήσει, για να ειδοποιηθούν οι αρχές για πλημμύρες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι κάπου, μπορεί πολύ μακριά, σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Και προφανώς δεν μπορεί να μην υπάρχει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και δουλεύουμε με μπαταρίες. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το πρότυπο Zigbee, το οποίο έχει γενικά χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, δεν έχει Mbps, αλλά κάνει τρομερή εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε εκεί πέρα τους αισθητήρες και να είναι πολλοί μήνες με την ίδια μπαταρία. Εντάξει. Απλώς σας το λέω αυτό γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και είναι, ξέρετε, τώρα και η τάση να γίνονται ασύρματα. Θα μπορούσαν, ξέρω και εγώ, να υπάρχουν κάποιες αισθητήρες σε κάποιο χώρο και νοσοκομιακό και να μετρούν, ξέρω και εγώ, περιβαλλοντικές συνθήκες. Ξέρω και εγώ, σε ψυγεία αίματος. Οπότε μπορεί να εκεί πέρα με χρειάζεται ή να είναι δύσκολο να περαστεί καλωδίωση σε κάποια αποθήκη. Με κάποια τεράστια αποθήκη, φανταστείτε, που να υπάρχουν αισθητήρες σε διάφορα σημεία και να μην υπάρχει καλωδίωση και να γίνονται ασύρματα η μετάδοση. Οπότε μιλάμε για ένα τέτοιο δίκτυο. Οπότε αυτά εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο της μόδας. Και τώρα βέβαια και με μια άλλη τεχνολογία που λέγεται, ίσως να το έχετε ακούσει, το IoT, το Internet of Things, όπου τα πάντα πλέον, το διαδίκτυο των πραγμάτων, συνδέονται στο διαδίκτυο, έτσι. Οπότε οποιαδήποτε συσκευή θεωρητικά κάποια στιγμή θα συνδέεται στο διαδίκτυο και πέρα συσκευές θα πρέπει να έχουμε έτσι, εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε προσπαθούν στα πρότυπα που φτιάχνουν, όχι γενικά για το Zigbee, αλλά για αυτά που σας λέω, και το 802.11, όσο γίνεται να κάνουν και εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά αν μιλάμε ειδικά για αισθητήρες και ασύρματους αισθητήρες, έτσι αυτό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ είναι αυτό εδώ πέρα, το Zigbee. Οπότε αυτά, οπότε είπαμε ότι έχουμε από τη μία πλευρά τα παραδοσιακά δίχτυα που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, το LAN, το MAN, το WAN, και από την άλλη πλευρά έχουμε τα πιο σύγχρονα δίχτυα, τα οποία είναι τα σύρματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα σύρματα δίχτυα εμφανίστηκαν πιο νωρίς, πιο μετά, συγγνώμη, που είναι το WLAN, το Wi-Fi, το PAN, το BAN, το PAN και το καθεξής. Λοιπόν, τώρα δούμε
κάποια πράγματα που χαρακτηρίζουν τα δίκτυα, το είδαμε, μιλήσαμε κιόλας για bits, για BPS, κιλο BPS, μεγα BPS. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι αυτό που λέμε ρυθμός μετάδοσης, το bit rate. Στην ουσία είναι πόσο γρήγορα μεταδίδεται πληροφορία στη μονάδα του χρόνου. Είναι κάτι σαν ταχύτητα. Το αντίστοιχο της ταχύτητας. Η ταχύτητα που λέμε στη φυσική είναι πόσα μέτρα διανύουμε το δευτερόλεπτο. Εδώ πέρα στα δίχτυα χρησιμοποιούμε πόσα bits στέλνουμε ή λαμβάνουμε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε είναι η μονάδα είναι το bits per second. Για συντομία, για να μην τα γράφουμε όλα αυτά, το γράφουμε BPS. Επίσης αυτό πολλές φορές ονομάζεται και ευρωζώνης του δικτύου. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παραπλήσιο. Οπότε είτε ρυθμός μετάδοσης είτε ευρωζώνης σημαίνει το ίδιο πράγμα. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο για ευρυζωνικές συνδέσεις, δηλαδή για συνδέσεις που έχουν μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, επειδή ταχύτητες, όπως έχετε καταλάβει, είναι πολύ μεγάλες, μπορεί να είναι εκατομμύρια bits, οπότε αντί να γράφουμε, ξέρω και εγώ, ότι έχω ένα δείχνιο με ταχύτητα 10 στην έκτη bits per second ή οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιούμε πολλαπλάσια, οπότε χρησιμοποιούμε το kilo BPS, το οποίο σημαίνει το kilo BPS, προσοχή, όχι το 1024, αυτό που ίσως να έχετε μάθει για το kilo στον προγραμματισμό, αυτό το kilo σημαίνει 1024, όταν μιλάμε για μονάδα για αποθήκευση. Δηλαδή όταν λέμε ότι έχω ένα σκληρό δίσκο ο οποίος είναι τόσα gigabyte, γιατί θα αποθηκεύσω ένα αρχείο το οποίο είναι τόσα κιλο κάτι, kilobytes κτλ. Εκεί πέρα το κιλο ναι, σημαίνει 1024. Στα δίχτυα το κιλο σημαίνει 1000. Απλά 1000. Οπότε είναι 10 στην τρίτη bits. Και το mega, που είναι η αμέσως επόμενη μονάδα, mega BPS, σημαίνει 1 εκατομμύριο. Bits το δευτερόλεπτο, 10 στην έκτη. Και από εκεί πέρα, επειδή τα δίχτυα έχουν εξελιχθεί, υπάρχει και το giga BPS, G σημαίνει giga, έτσι, το οποίο σημαίνει 1 δισεκατομμύριο, καταλαβαίνετε, έτσι, είναι τρομακτικό νούμερο. Bits στο δευτερόλεπτο, δηλαδή 10 στην 9. Και υπάρχουν και πλέον και δίχτυα που ονομάζονται 10 giga BPS, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν ταχύτητες 10 δισεκατομμυρίων bits στο δευτερόλεπτο. Εμείς στα σπίτια μας είμαστε εδώ πέρα, στα BPS. 24 Mbps, 100 Mbps, το ADSL που χρησιμοποιούμε. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει μια άλλη ταξινόμηση των δικτύων. Είδαμε μια κατηγοριοποίηση ταξινόμηση των δικτύων με βάση τη γεωγραφική έκταση που έχουν. Από εκεί πέρα υπάρχει και μια άλλη ταξινόμηση των δικτύων ανάλογα με την ταχύτητα που έχει ένα δίκτυο. Οπότε μπορεί να έχω ένα δίκτυο LAN το οποίο να είναι είτε fast Ethernet ή να είναι gigabit Ethernet. Και πάλι να είναι ένα δίκτυο LAN γιατί εκτείνεται σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή, σε μια τοπική περιοχή. Οπότε, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, τουλάχιστον τα δύο πρώτα. Θα πρέπει να το ξέρουμε, να τα ξέρουμε. Λοιπόν, οπότε, όταν λέμε ότι έχω ένα δίκτυο fast Ethernet σημαίνει ότι έχω 100 Mbps ταχύτητα μετάδοση. Ονομαστικός ρυθμός για την ακρίβεια είναι μέχρι 100 Mbps, γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε στα 100 Mbps. Έτσι, αυτό είναι το θεωρητικό, το ιδανικό. Στην πράξη μπορεί να φτάσουμε σε ένα τέτοιο δίκτυο στα 80, στα 50, στα 60, εξαρτάται από την κίνηση που έχει το δίκτυο, αν είναι πολλές συσκευές συνδεδεμένες, οπότε όπως καταλαβαίνει η ταχύτητα θα πέσει. Είναι όπως ξέρω, σε ένα αυτοκινητόδρομο που το όριο είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να πάμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση, έχει μποτιλιάρισμα, μπορεί να πηγαίνουμε και με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αντίστοιχα σημαίνει και στα δίχτυα, έτσι φανταστείτε. Οπότε συνήθως αυτά, τα fast ethernet δίχτυα, είναι για τοπικά δίχτυα, είναι ενσύρματα, είναι με καλώδια χαλκού. Είναι το κλασικό καλώδιο, φαντάζομαι ίσως να έχετε και στο σπίτι σας συνδέσει κάποιον υπολογιστή με ένα καλώδιο στο δρομολογητή. Αυτό είναι ένα καλώδιο που έχει μέσα 4 ζευγάρια συρμάτων χαλκού. Λοιπόν, και η μέγιστη απόσταση, δηλαδή αν χρησιμοποιήσω τέτοια καλώδια, είναι μέχρι 100 μέτρα.
Από εκεί πέρα υπάρχει το Gigabit Ethernet, το οποίο Gigabit σημαίνει ότι είναι 1 Gbps ή 1000 Mbps, έτσι, το 1 Giga είναι 1000 Mega και το 1 Mega είναι 1000 Kilo. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα πάλι μιλάμε για ενσύρματη διασύνδεση, αλλά εδώ πέρα συνήθως πλέον μπορεί να έχουμε και καλώδια χαλκού, πάλι είναι άλλα καλώδια χαλκού, τα προηγούμενα που μαζί με τα 100 Mbps που υποστηρίζουν διαφορετική ταχύτητα, αλλά εδώ πέρα πάλι αν χρησιμοποιήσω καλώδια χαλκού για να φτιάξω ένα τέτοιο δίκτυο που έχει 1000 Mbps ταχύτητα, η μέγιστη απόσταση πάλι είναι στα 100 μέτρα, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και οπτικές ίνες, όπου η μέγιστη απόσταση μπορεί να φτάσει και 70 χιλιόμετρα. Οπότε να καταλάβετε λιγάκι τη διαφορά, ίσως να το ξέρετε, δεν ξέρω αν το κάνετε σε κάποιο μάθημα, στα καλώδια χαλκού, στο χαλκό γενικά, η μετάδοση γίνεται με ηλεκτρόνια, με ηλεκτρικό ρεύμα στην ουσία, αυτό που ξέρουμε από τα ηλεκτρονικά, έτσι. Οπότε έχουμε ροή ηλεκτρονίων. Στην οπτική ίνα, όπως λέγεται το όνομά της, η μετάδοση γίνεται με φωτόνια. Δηλαδή έχουμε μετάδοση τι, φωτός. Έτσι, ενημερωτικά για να μαθαίνουμε λιγάκι και την τεχνολογία όσο γίνεται. Και όπως καταλαβαίνετε η οπτική ίνα μας βολεύει γιατί μπορούμε να έχουμε μεγάλη μετάδοση, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή η μετάδοση του φωτός είναι πολύ πιο γρήγορα από τη ροή ηλεκτρονίων, από τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος και με μικρότερες απώλειες γενικά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε σε ένα καλώδιο πάντα υπάρχουν απώλειες, δηλαδή εξασθενεί το σήμα. Γι' αυτό μπορούμε να φτάσουμε και σε μεγαλύτερες αποστάσεις με οπτικές ίνες και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Από εκεί πέρα, αν θέλουμε για μεγαλύτερη ταχύτητα, συγγνώμη, οπότε μιλάμε για δίκτυα που λέγονται 10 Gigabit Ethernet, το Ethernet έχει ξεμείνει η λέξη Ethernet από τα πρώτα χρόνια, από τη δεκαετία του 70 που φτιάχτηκαν τα πρώτα δίκτυα, τα είχαν ονομάσει δίκτυα Ethernet, οπότε έχει ξεμείνει για παραδοσιακούς λόγους. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε ταχύτητα 10.000 Mbps ή 10 Gbps, πάλι ενσύρματα, πάλι με καλώδια χαλκού, αλλά εδώ πέρα πλέον μετάδοση, επειδή είπαμε ότι στα καλώδια χαλκού έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, οπότε για να μην έχουμε τρομερές καθυστερήσεις, η μέγιστη απόσταση πέφτει στα 15 μέτρα και μπορώ, αλλά αν χρησιμοποιήσω οπτικές ίνες, μπορώ να φτάσω και πάλι στα 70-80 χιλιόμετρα, πάλι και να έχω 10 Gbps. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα η κεντρική κόβη στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη θα διασυνδέονται με οπτικές ίνες. Και από μια χώρα σε μια άλλη πάλι οπτικές ίνες. Ξέρω και εγώ υπάρχουν υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ατλαντικό, έτσι, στον Ειρηνικό. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα. Οπότε αυτά εδώ πέρα τα τρία πρώτα είναι σύρματα, από εκεί πέρα έχουμε τα σύρματα. Έχουμε για παράδειγμα το πολύ γνωστό μας Wi-Fi, έτσι σας είπα να φτιάξουμε ένα δίκτυο WLAN, το πρότυπο είναι 802.11, από εδώ σας είπα ότι υπάρχει κάποιο γράμμα, υπάρχουν και δύο γράμματα, εδώ πέρα το AD, που είναι ξέρω και εγώ τα τελευταία πρότυπα Wi-Fi, έχουμε ένα αριθμό μετάδοσης, έτσι μπορούμε να έχουμε ένα αριθμό μετάδοσης, είναι προσοχή, έτσι, είναι 6.000 Mbps, δηλαδή μιλάμε για Wi-Fi 6 Gbps. Μιλάμε για τρομερή ταχύτητα για Wi-Fi. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες συσκευές, δηλαδή και η κάρτα δικτύου που έχουμε εμείς στον υπολογιστή, στο smartphone, να υποστηρίζει τέτοιες ταχύτητες. Βέβαια και ο δρομολογητής μας να υποστηρίζει τέτοιες ταχύτητες και ούτω καθεξής, έτσι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτό το πρότυπο και δεν είναι κάτι, θέλω να πω, ερευνητικό, το οποίο είναι ακόμα στα εργαστήρια, έτσι, είναι εμπορικά διαθέσιμο. Για μάλιστα μπορεί να φτάσουν μια ευέλεια 60 μέτρων για εσωτερικούς χώρους και 100 μέτρων για εξωτερικούς χώρους. Έτσι φανταστείτε, οπότε έχουν μια τρομερή ταχύτητα, είναι περίπου 6 με 7 Gbps ασύρματα. Από εκεί πέρα έχουμε το πολύ γνωστό μας μέχρι τώρα 4G, τώρα όπως έχετε ακούσει βέβαια για το 5G,
Στο 4G, απλώς να ξέρετε, υπάρχουν δύο εκδόσεις και τα λοιπά, η βασική και η ενισχυμένη. Στη βασική μπορεί να έχουμε 300 Mbps, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή το δίκτυο που χρησιμοποιούμε να κάνουμε την ομιλία, το χρησιμοποιούμε για τα δεδομένα που έχουμε. Οπότε και μπορεί να φτάσει και στο 1 Gbps, έτσι, ανάλογα με τον πάροχο. Αλλά 300 Mbps, φανταστείτε, εντάξει, δεν είναι μικρό. Στο 5G βέβαια οι ταχύτητες πάνε πολύ μεγαλύτερο. Τώρα πόσο ακριβώς είναι δεν το ξέρω, νομίζω ότι θα είναι στις τάξεις των Gbps πλέον. Έτσι λένε για πενταπλάσια ταχύτητες νομίζω και ακόμα παραπάνω. Οπότε αν έχουμε κάπου καλό σήμα θα έχουμε στο smartphone και με τα δεδομένα έτσι ένα ταχύτατο δίκτυο. Πάντοτες βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχουμε καλό σήμα με τον πάροχο, με τις κεραίες του παρόχου. Και υπάρχει και το, ας πούμε, το ADSL 2 Plus, το οποίο δίνει βέβαια μέχρι 24 Mbps. Βέβαια, εντάξει, τώρα υπάρχουν και επεκτάσεις που δίνουν και 50 και 100 Mbps. Που εδώ πέρα χρησιμοποιείται τα καλώδια που χρησιμοποιούμε για την τηλεφωνία, δηλαδή το τηλεφωνικό δίκτυο που υπάρχει εγκατεστημένο, αυτό χρησιμοποιείται για το ADSL, οπότε έχουμε και φωνή και μετάδοση. Τέλος πάντων, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι εντάξει, να θυμόσαστε έτσι, αυτά όσο γίνεται, βασικά τα δύο πρώτα γιατί είναι όταν πάμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο σε ένα νοσοκομείο, εντάξει, δηλαδή αυτό που σας είχα δείξει εδώ πέρα. Έτσι. Όπου ένα νοσοκομείο που έχει πολλούς ορόφους, έτσι, πολλά δωμάτια, πολλά γραφεία, πολλές συσκευές. Εδώ πέρα, okay, θα ακούσετε τον όρο, θα φτιάξουμε ένα δίκτυο είτε Fast Ethernet, και μάλιστα ένα δίκτυο μπορεί να έχει και η Gigabit Ethernet. Αν προσέξετε λιγάκι εδώ πέρα αυτό το σχήμα, να δείτε ότι οι γραμμές έχουν διαφορετικό πάχος, δηλαδή εδώ πέρα στο σχήμα και αυτές εδώ πέρα, τέλος πάντων μάλλον εδώ πέρα έχουμε πολλές γραμμές μαζεμένες, μια δέσμη γραμμών και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε λιγότερες γραμμές. Οπότε αυτό εδώ πέρα το κατακόρυφο που ονομάζεται και κορμός του δικτύου έτσι, είναι σε Gigabit Ethernet. Δηλαδή φανταστείτε είναι για να συνδέει τους διαφόρους ορόφους, οπότε διατρέχει κάθετα το κτίριο του νοσοκομείου και οριζόντια, δηλαδή η διασύνδεση που υπάρχει οριζόντια σε κάθε όροφο, συνήθως είναι Fast Ethernet. Οπότε στον κορμό μπορεί να έχουμε Gigabit ή να έχουμε και 10 Gigabit Ethernet. Φανταστείτε, είναι σαν να είναι, ξέρετε, εδώ ένας αυτοκινητόδρομος έτσι, και εδώ πέρα κάθε όροφος αντιστοιχεί σε μια πόλη. Οπότε μέσα στα όρια της πόλης το όριο ταχύτητας μπορεί να είναι 60-70 χιλιόμετρα, ας πούμε, και έχω ένα αυτοκινητόδρομο που είναι 130 χιλιόμετρα. Η ίδια αναλογία είναι. Οπότε από όροφο σε όροφο έχουμε τρομερές ταχύτητες, πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες και εντός ορόφου έχουμε μια συμβατική ταχύτητα. Εντάξει, να δείτε εδώ πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται κάτω-κάτω δεξιά που υπάρχει και μια λεζάντα. Να σας τη δείξω. Εδώ, αυτή εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι λέει ότι είναι με οπτικές ίνες. Εδώ πέρα, ο κορμός. Εδώ, αν δείτε, λέει οπτικές ίνες. Έτσι. Όπου λέει όπου... Οπότε, ο κορμός εδώ είναι οπτικές ίνες και όπου έχουν λέει πορτοκαλί χρώμα είναι καλώδιο του UTP, είναι το καλώδιο του χαλκού. Το καλώδιο του χαλκού, έτσι ονομάζονται, και UTP. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε ένα καλώδιο δικτύου, έτσι, συνήθως λέμε, όχι ένα καλώδιο δικτύου, λέμε θέλω ένα καλώδιο UTP. Το οποίο το UTP, και εδώ πέρα το κόκκινο πάλι είναι UTP, έτσι, 100 Mbps ταχύτητα, ευκαιρία τώρα. Για τα καλώδια δικτύου να ξέρετε ότι υπάρχουν τα απλά τα καλώδια έτσι, που να πάμε να αγοράσουμε. Τώρα μισό λεπτό το παιδί εδώ ότι έχετε σηκώσει δύο χέρια. Okay. Υπάρχουν να ξέρετε το UTP, το οποίο είναι το απλό καλώδιο το και το πιο φθηνό βέβαια, το οποίο είναι αθωράκιστο. Το οποίο τι σημαίνει ότι αν υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κοντά στο καλώδιο, δεν είναι πολύ προστατευμένο. Υπάρχει το FTP καλώδιο, το οποίο έχει μια θωράκιση. Και υπάρχει και το SFTP καλώδιο, το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση. Οπότε σε ένα νοσοκομείο, γιατί μπορεί να εργαστείτε σε ένα νοσοκομείο και να ασχοληθείτε και με τη δικτύωση,
επειδή τα καλώδια σε ένα νοσοκομείο περνάνε από την οροφή, όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε όροφο, και επειδή στην οροφή δεν περνάνε μόνο καλώδια δικτύου, περνάνε και ηλεκτρολογικά καλώδια και υψηλής τάσης, οπότε να ξέρετε ότι συνήθως σε ένα νοσοκομείο, και επειδή σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν και διάφορες πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, ο μαγνητικός τομογράφος, έτσι, που εκπέμπει μαγνητικό πεδίο, ή ο αξονικός τομογράφος, ή τα ακτινογραφικά μηχανήματα, συνήθως σε ένα νοσοκομείο, αν χρησιμοποιήσουμε καλώδια χαλκού, θα πάμε ή σε αυτό ή ακόμα καλύτερα σε αυτό εδώ πέρα. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια καλώδια. Γιατί αυτά που σας είπα είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι μας, που εντάξει τώρα τι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές έχουμε. Δεν έχουμε, ξέρω και εγώ εδώ πέρα, σε ένα γραφείο που εργαζόμαστε εμείς, αλλά στον χώρο ενός νοσοκομείου που πρόκειται να υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα, ειδικά αν υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα εκεί πέρα, θα πρέπει να έχουμε όσο μεγαλύτερη θωράκιση γίνεται στα καλώδια. Λοιπόν, οκ, παιδιά, βλέπω ότι υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ναι, Αναστασία. Δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα, αυτό έχει να κάνει με την ισχύ που εκπέμπουν οι κεραίες. Οπότε υπάρχουν κάποια όρια ισχύως και υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος ονομάζεται SAR, που έχει να κάνει με την ισχύ που εκπέμπουν οι κεραίες και γενικά οι κεραίες, όχι για την τηλεφωνία γενικά, γιατί τέλος πάντων είναι ισχύ, ηλεκτρομαγνητική ισχύ και πόσο αυτό επηρεάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό το SAR, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα πώς ορίζεται, εντάξει, γιατί δεν είναι και η ειδικότητά μου, συνδέει τέλος πάντων την ευέλεια, την ισχύ των κεραίων με τις βιολογικές επιδράσεις που μπορεί να έχει στον άνθρωπο. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν όρια και ευρωπαϊκά και ελληνικά που καθορίζουν, που λέει ότι η μέγιστη ισχύ, ισχύς που πρέπει να εκπέμπει μια κεραία για το 4G, το 5G, τέλος πάντων είναι τόσα μιλιβάτ. Το SAR νομίζω έχει να κάνει με την ισχύ, είναι κάτι μονάδα, αν δεν απατώμε έτσι, με μια μικρή επιφύλαξη σας λέω, που είναι ισχύς ανά ευαδόν. Κάτι τέτοιο, έτσι, είναι ένας δείκτης το οποίο έχει να μετράει κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, έτσι, οκ, okay, αλλά... Τέλος πάντων, οπότε, υπάρχουν όρια, τα οποία αυτά τα όρια, Αναστασία, έχουν τεθεί από τους οργανισμούς. Εδώ πέρα ο αντίστοιχος οργανισμός είναι η ΕΕΤ, Εθνικός, αν δεν κάνω λάθος, Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία λέει, ξέρεις τι, ότι για το 5G, για να δώσω άδεια σε έναν πάροχο, Wind, Vodafone, Cosmote, τους τρεις παρόχους που έχουμε, για να στήσετε το 5G θα πρέπει να πιστοποιήσετε, να πιστοποιηθεί ότι οι κεραίες σας, ξέρω και εγώ, είναι κάτω από 10 μιλιβάτ, ανά τετραγωνικό εκατοστό, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτό έχει προκύψει από μελέτες, ότι μέχρι τόσο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τον άνθρωπο. Ειδικά με τον εγκέφαλο, έτσι, όταν βάζουμε, γιατί στην ουσία το smartphone το ακουμπάμε στο κεφάλι. Οπότε τα διάφορα που ακούγονται γενικά, ότι ξέρεις το 5G είναι κακό, εγώ πιστεύω, έτσι, και αυτοί που τα λένε, έτσι, ότι είναι πιο πολύ θεωρία συνωμοσίας. Θεωρία συνωμοσίας όλα αυτά. Ή αυτά που λένε για τα εμβόλια τώρα, παρεμπιπτόντως. Που λένε ότι τα εμβόλια είναι επιβλαβή, μην τα κάνει το ένα και το άλλο οι αρνητές των εμβολίων. Έτσι, προσωπική μου άποψη, χωρίς να θέλω τώρα μπορεί να έχει άποψη, όλα αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Τη στιγμή που υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Και μάλιστα στην Ελλάδα άκουγα ότι εμείς είμαστε, το όριο που έχουμε βάλει στην Ελλάδα είναι μικρότερο από αυτό που έχουν βάλει οι διεθνείς οργανισμοί. Οι διεθνείς οργανισμοί στην Ευρώπη μπορεί να έχουν βάλει τα 12 μιλιβάτ, ένα τετραγωνικό εκατοστό το όριο, εμείς το έχουμε πάει ακόμα πιο κάτω. Έτσι. Τα οποία αυτά τα όρια δεν μπαίνουν στην τύχη. Δηλαδή, κάποιος ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε: Α, τι όριο να βάλουμε 10. Αυτά προκύπτουν με βάση εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Δεν είναι τυχαία. Οπότε είναι και είναι έμπειροι επιστήμονες. Δηλαδή, εδώ πέρα στην ΕΤ είναι έμπειροι επιστήμονες. Άνθρωποι δηλαδή με διδακτορικό οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαία. Και αντίστοιχα με τα εμβόλια, βέβαια, όταν σου λέει. Έτσι, ότι 9 στους 10 επιστήμονες σου λέει κάτι το εμβόλιο και μπορεί να βγει ένας να σου λέει μην το κάνεις για τον α ή β λόγο. Εντάξει, okay. Κάτι λέει αυτό. Κοίταξε, τώρα είναι αυτοί που φτιάχνουν τα πρωτόκολλα, έτσι φροντίζουν, στην ουσία αυτό προσπαθούν, ναι. Χρησιμοποιούν νέα είδη διαμόρφωσης. Η διαμόρφωση που σας είπα είναι, φανταστείτε ότι έχουν, για να καταλάβετε γενικά, γιατί δεν ξέρω να κάνετε διαμόρφωση κάπου σε κάποιο μάθημα, με τον κύριο Βεντούρα στο εκτό εξάμεινο να κάνετε.
που είναι τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές επικοινωνίες και δίκτυα, κάπως έτσι. Διαμόρφωση σημαίνει ότι, για παράδειγμα, έχω ένα μήτον και φανταστείτε ότι ανάλογα με την πληροφορία μπορώ να αλλάζω τη συχνότητα του ημιτών. Δηλαδή, κάποια στιγμή να έχω μεγαλύτερη συχνότητα, κάποια στιγμή να έχει μικρότερη συχνότητα του ημιτών ή να αλλάζω το πλάτος του ημιτών. Οπότε, έτσι ενδεικτικά σας λέω ότι ανάλογα με τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείτε, μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερη ταχύτητα χωρίς να αυξηθεί η ισχύ. Αυτό προσπαθούν να πετύχουν οι επιστήμονες, οι ερευνητές που φτιάχνουν αυτά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια και όσο το δυνατόν μικρότερη ισχύ μετάδοσης, ισχύ εκπομπής. Προφανώς καταλαβαίνετε δεν μπορούν να τα πετύχουν όλα, οπότε γίνεται, ξέρω και εγώ, ένα, αυτό που λέμε, ένα trade off, ξέρω και εγώ, στη ζυγαριά κτλ. Εξορροπούνται όλα. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια και με μια ισχύ η οποία βέβαια να μην είναι, ξέρω εγώ, η πιο δυνατή, ή μάλλον η πιο μικρή, αλλά να είναι τόσο όσο να μην προκαλεί, τόσο όσο, ώστε να μην προκαλεί βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό. Εντάξει. Ναι, ασημίνα, βλέπω ότι και εσύ σηκώσεις το χέρι. Να σας πω, επειδή έχω μια εμπειρία, επειδή κάποια στιγμή, τέλος πάντων, είχα εργαστεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν έχει νόημα να το αναφέρω έτσι. Τέλος πάντων, ως σύμβουλος, ας πούμε, για την αναβάθμιση του δικτύου. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να υπάρχει σε νοσοκομείο, θα πω ότι έχω μια σχετική εμπειρία σε αυτό που με ρωτάς, ασημίνα. Αυτό που πρέπει να φτιάξουμε είναι αυτό που λέμε δομημένη καλωδίωση. Δομημένη καλωδίωση, αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε και πληροφορήσει και αρκετά ενδιαφέρον και ειδικά και για τα σπίτια μας. Δηλαδή, αν πρόκειται τώρα με το καλό σε μερικά χρόνια που σιγά σιγά θα, έτσι, όταν φύγει από την πατρική εστία, γιατί φαντάζομαι έτσι ότι είτε μένετε στην πατρική εστία, στο πατρικό σπίτι, στο γονικό σπίτι, μάλλον γονική εστία πιο σωστά, είτε νοικιάζετε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχετε φτιάξει το δικό σας σπίτι, δεν έχετε τη δικιά σας οικογένεια. Οπότε, κάποια στιγμή, αν είναι να φτιάξετε το δικό σας σπίτι, έτσι, ή να αγοράσετε ένα σπίτι, ένα από τα πράγματα που θα προσέξετε είναι να έχει περασμένη καλωδίωση δικτύου μαζί με όλα τα άλλα. Δηλαδή να έχει αυτό που λέμε μπρίζες δικτύου, οπότε να μπορείτε να πηγαίνετε σε διάφορα δωμάτια και αν είναι να κουμπώνετε με ένα καλώδιο δικτύου, εντάξει, όπως υπάρχει το Wi-Fi, δεν το πολύ χρειάζομαι, αλλά καλό να υπάρχουν μπρίζες και τηλεφωνικές μπρίζες, έτσι, και μπρίζες δικτύου. Οπότε ξέρω και εγώ, αν το Wi-Fi για παράδειγμα δεν είναι πολύ καλό, γιατί μπορεί να είναι, ξέρω και εγώ, ένα διόρροφο κτίριο, έτσι, και να έχετε και πάνω όροφο και ισόγειο. Οπότε εκεί πέρα το Wi-Fi μπορεί να μην πιάνει. Οπότε αν υπάρχει δομημένη καλωδίωση, σίγουρα θα έχετε πάρα πολύ καλό δίκτυο και πάνω και κάτω. Οπότε ένα από αυτά, η απάντηση σε αυτό που ρώτησα σήμερα είναι ναι, όταν γίνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρολόγος συνήθως το αναλαμβάνει, χρειάζεται κάποιος άλλος τεχνικός. Καλό είναι να του πείτε όταν θα φτιάξετε το σπίτι σας ή όταν αγοράσετε κάποιο σπίτι να το τσεκάρετε, να υπάρχει δομημένη καλωδίωση. Δομημένη καλωδίωση, έτσι, αν θέλετε ψάξτε το, και αν θέλετε και τον αγγλικό όρο, έτσι είναι, structure cabling. Λοιπόν, δομημένη καλωδίωση τι σημαίνει? Okay, να βρω μια εικόνα γιατί δεν θα καταφέρω να το ζωγραφίσω σωστά. Να σας δείξω για να καταλάβετε. Και όχι μόνο στα σπίτια, εντάξει, πολύ περισσότερο τώρα μιλάμε για γραφεία, έτσι, εκεί πέρα το συζητάμε, για γραφεία, νοσοκομεία και ούτε αυτά, ότι θα πρέπει να είναι δομημένη καλωδίωση. Οπότε, σε αυτό το νοσοκομείο που σας είχα πει, δεν υπήρχε δομημένη καλωδίωση. Οπότε, είχα πάει για να βοηθήσω να φτιάξουν, να δομήσουν την καλωδίωση. Και μιλάμε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάποιος δεν θα πιστεύω ότι ένα τέτοιο νοσοκομείο δεν έχει δομημένη καλωδίωση. Αλλά όταν είχε χρηστεί, έτσι. Λοιπόν, να βρούμε εδώ πέρα κάποια εικόνα. Λοιπόν. Για να καταλάβετε εδώ πέρα, εδώ δεν υπάρχει. Να δούμε ίσως. Οπα. Sorry, λάθος.
Εδώ πέρα βέβαια δείχνει για υποδομές, βλέπετε τις καλωδιώσεις. Ψάχνω να βρω κάτι σε αυτό εδώ για να δούμε. Λοιπόν, ποια είναι η λογική. Δομημένη καλωδίωση, τι σημαίνει. Λοιπόν, έχω στους τοίχους μπριζάκια δικτύου, μπρίζες δικτύου. Πώς είναι οι τηλεφωνικές μπρίζες που έχουμε στο σπίτι μας. Φαντάζομαι θα έχετε στα σπίτια σας τηλεφωνικές μπρίζες, τουλάχιστον στα νεότερα σπίτια. Υπάρχουν και μπρίζες δικτύου. Οπότε, δομημένη καλωδίωση σημαίνει ότι από την μπρίζα δικτύου που είναι στον τοίχο του σπιτιού φεύγει ένα καλώδιο μέσα από τους τοίχους ή τις οροφές και καταλήγει σε ένα κεντρικό σημείο κάπου μέσα στο σπίτι, όπου εκεί πέρα υπάρχει ο δρομολογητής ή το ADSL router, ένας μεταγωγέας. Οπότε φανταστείτε, να το κάνω εδώ πέρα, ότι εδώ είναι ο τοίχος, έτσι. Φανταστείτε ότι το βλέπουμε έτσι κάθετα το τοίχο, δηλαδή εδώ πέρα είναι το εσωτερικό του τοίχου, έτσι. Οπότε φανταστείτε εδώ είναι το μπριζάκι του δικτύου, είναι αυτό που εξέχει. Είναι μια πλάγια όψη, φανταστείτε αυτό που σας δείχνω, έτσι. Οπότε από εδώ πέρα φανταστείτε ότι φεύγει ένα καλώδιο, έτσι, για κάθε μπριζάκι, περνάει εδώ από την οροφή, ας πούμε ότι η οροφή είναι κάπου εδώ, έτσι. Περνάει από την οροφή οπουδήποτε, τέλος πάντων υπάρχει μια όδευση και αυτό θα βγαίνει κάπου μέσα στο σπίτι, γενικότερα σε έναν χώρο, έτσι, εδώ. Θα βγαίνει κάπου έξω, εδώ είναι κάποιος άλλος τοίχος, έτσι εδώ, αυτό συμβολίζει τοίχο, εντάξει. Εδώ και θα καταλήγει κάπου εδώ σε κάποιο άλλο δωμάτιο, έτσι, ας πούμε αυτό, ας πούμε ότι είναι ένα δωμάτιο εδώ πέρα, αυτό είναι ένα άλλο δωμάτιο, εδώ πέρα που θα συνδέεται σε ένα, αυτό που λέμε σε ένα switch. Και αυτό θα γίνεται για κάθε μπρίζα. Εδώ πέρα στο switch ή μπορεί να είναι το ADSL, έτσι. Στο σπίτι μας. Εδώ πέρα σε ένα γραφείο είναι ένα switch. Okay. Άρα ας πούμε ότι είναι στο σπίτι, τέλος πάντων, ότι είναι ένα DSL. Και από εδώ πέρα θα φεύγει στον έξω κόσμο, δηλαδή έξω από το σπίτι, για να έχουμε το ίντερνετ. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται έτσι, σε κάθε μπρίζα. Οπότε στα διάφορα δωμάτια θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια μπρίζα, ένα μεγάλο καλώδιο το οποίο θα καταλήγει εδώ πέρα, στο ADSL που, router που έχουμε στο σπίτι μας. Και αυτό βέβαια στον έξω κόσμο. Και από εκεί πέρα πάω εγώ με τον υπολογιστή και παίρνω ένα καλώδιο και συνδέω τον υπολογιστή μου, έτσι, με το μπριζάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Μια προδιαγραφή λέει ότι αυτό εδώ πέρα το καλώδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 3 μέτρα. Οπότε αυτά τα καλώδια, τα UTP που σας έλεγα προηγουμένως, θα τα δείτε είτε στα 3 μέτρα, είτε στο 1 μέτρο, είτε στο μισό μέτρο. Έτσι. Λοιπόν, ποιος άλλος περιορισμός υπάρχει, ότι εδώ πέρα μιλάμε για καλώδια χαλκού, ότι αυτό εδώ πέρα, το καλώδιο, όλη αυτή εδώ πέρα η όδευση, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει περίπου τα 90 μέτρα. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι έχουμε ένα όριο 100 μέτρων. Έτσι. Αυτή η όδευση, για να μην φτάσουμε στο όριο, για κάποιους λόγους τέλος πάντων που έχουν να κάνουν τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 90 μέτρα. Φανταστείτε σε ένα νοσοκομείο, έτσι, αυτό είναι στο σπίτι. Λοιπόν, αν το κάνουμε αυτό, εδώ, σε ένα νοσοκομείο πολυόροφο. Λοιπόν, εδώ, έτσι θα έχουμε το μπριζάκι, εδώ είναι ένας τείχος, έτσι. Από το μπριζάκι θα φεύγει ένα καλώδιο, αυτό το καλώδιο μπορεί να ανεβαίνει πολλούς ορόφους ή να κατεβαίνει πολλούς ορόφους, έτσι. Κάθε όροφος, έτσι, φανταστείτε ότι είναι 3 μέτρα. Οπότε ανεβαίνει, κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 5 ορόφους, μάνι-μάνι έχουμε 3, 5, 15. Και μπορεί από εκεί πέρα η οριζόντια όδευση, οριζόντια, έτσι, γιατί μπορεί να κάνει ζιγ-ζακ και τα λοιπά, να είναι άλλα 15-20 μέτρα, οπότε μάνι-μάνι μπορεί να φτάσουμε στα 50 μέτρα. Οπότε, εδώ πέρα κάπου σε ένα κεντρικό χώρο στο νοσοκομείο, έτσι, θα καταλήγει αυτό το καλώδιο, έτσι, αυτό είναι το καλώδιο, που πρέπει να χρησιμοποιήσω διαφορετικά χρώματα, εδώ ας πούμε είναι τείχος, έτσι, κάποιο δωμάτιο εδώ πέρα, εδώ, οπότε εδώ κάποιος τείχος, πάλι θα βγαίνει εδώ πέρα από τον τείχο, εδώ πέρα στους επαγγελματικούς χώρους δεν έχουμε μία απλή συσκευή που έχουμε εμείς, έχουμε switch μεταγωγής, τα οποία μάλλον, να σας το πω πιο σωστά, υπάρχει αυτό που λέμε εδώ, ένα patch panel, απλώς θα το ζωγραφίσω λίγο καλύτερα, sorry παιδιά που, εντάξει, απλώς δεν τα χαρακτήρια. Θα
Θα σας εξηγήσω λιγάκι. Καλό είναι αυτό, είναι αρκετά χρήσιμο για να καταλαβαίνετε, γιατί είναι κάποια πράγματα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, οπότε φανταστείτε, αυτό είναι στα πλαίσια της δομημένης καλωδίωσης που σας λέω, έτσι. Είτε αυτό που κάναμε στο σπίτι, είτε αυτό που κάνουμε στο νοσοκομείο. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει αυτό εδώ που λέμε patch panel. Φανταστείτε εδώ πέρα ότι πάει στην πίσω πλευρά του patch panel. Φανταστείτε ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Ένα, κάτι σαν κουτάκι. Οπότε αυτό εδώ είναι αυτό που λέμε patch panel. Οπότε εδώ πέρα καταλήγουν όλα αυτά τα μεγάλα καλώδια που ξεκινάνε από ένα μπριζάκι. Οπότε από ένα μπριζάκι καταλήγει σε ένα patch panel. Και εδώ πέρα από το patch panel υπάρχουν τύρπες που βγαίνουν μικρά καλωδιάκια, τα οποία είναι μέχρι 3 μέτρα, αυτό που σας είπα. Οπότε είτε εδώ που θα συνδέσω τον υπολογιστή, στο μπριζάκι, είτε εδώ, έτσι χρησιμοποιώ καλώδια τα οποία είναι το πολύ μέχρι 3 μέτρα, τα οποία θα πάνε σε ένα switch. Οπότε θα δούμε πολλά τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, κάθε ένα από αυτά τα μεγάλα καλώδια φτάνει στο patch panel και ύστερα βγαίνει ένα μικρότερο καλώδιο που θα πάει εδώ πέρα στο switch. Μια συσκευή η οποία θα κάνει τη διασύνδεση. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι η κεντρική συσκευή η οποία επιτρέπει να επικοινωνήσουν σε διάφορες συσκευές. Και από εκεί και πέρα, εδώ κάπου θα υπάρχει ένας δρομολογητής, άλλη μια συσκευή, η οποία τη μια πλευρά θα συνδέεται στο switch, την άλλη πλευρά θα μας βγάζει στον έξω κόσμο. Έξω κόσμος είναι αυτό το πάτο, συνεφάκι. Οπότε εδώ πέρα που σας δείχνω, έτσι, τις φωτογραφίες, αυτό εδώ είναι το patch panel που φεύγουν τα καλώδια. Έτσι. Ή εδώ. Εδώ, ίσως να φαίνεται. Εδώ πέρα αυτά τα μεγάλα είναι τα μεγάλα καλώδια που είναι από τις οδεύσεις. Ξέρεις, αυτό που σας είπα, που ξεκινάει από έναν όροφο και φτάνει ίσως από 40 μέτρα σε αυτό το πέρα το κεντρικό δωμάτιο. Εδώ πέρα αυτά εδώ, έτσι, αυτά εδώ είναι patch panels εδώ και switches. Αυτά εδώ πέρα είναι switches, έτσι, που φαίνονται. Αυτά που έχουν τα λαμπάκια που ανάβουν. Εντάξει. Και εδώ πέρα αυτά είναι που συνδέουν αυτό που σας είπα, τα patch panels με τα switch. Για να δείτε έτσι. Τώρα ξεφύγαμε λιγάκι το μάθημα, αλλά εντάξει. Και αυτά, έτσι, το patch panel είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τέτοιο πράγμα. Sorry. Ναι. Λοιπόν. Ναι, έχετε patch panel. Παρατηρήσετε το patch panel, αυτό είναι πιο καλό, έτσι, εδώ πέρα. Α, το ISOP, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κάποια συσκευή, αυτό είναι, έτσι, διασύνδεση. Από πίσω στην πίσω πλευρά φτάνουν τα μεγάλα καλώδια και από εδώ πέρα, από τις οπές που βλέπετε, φεύγουν τα μικρά καλώδια που καταλήγουν στους δρομολογητές, στο μεταγωγέα. Και όλα αυτά βρίσκονται σε ένα ερμάριο το οποίο ονομάζεται rack. Το οποίο έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, τα patch panels έχουν συγκεκριμένο μήκος, οριζόντια διάσταση, και τα rack είναι συγκεκριμένες διαστάσεις. Οπότε αυτά, έτσι, rack, αυτά εδώ πέρα, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο ερμάριο που εδώ πέρα φανταστείτε θα υπάρχουν patch panel, θα υπάρχει το switch, θα υπάρχει και το router. Αν μπείτε στους χώρους κάποια στιγμή που θα έρθετε εδώ πέρα, προσπαθήστε να εντοπίσετε κάπου ψηλά, θα είναι αυτό, σε κάποια γωνία συνήθως, ένα τέτοιο ερμάριο, το οποίο πιθανώς να είναι και κλειδωμένο. Έτσι θα δείτε ότι μέσα θα υπάρχει ένα patch panel, που από πίσω θα φεύγουν τα καλώδια, θα έρχονται μάλλον τα καλώδια όδευσης, από τα μπριζάκια που είναι στα διάφορα σημεία, από τα patch panel θα βλέπετε ότι θα φεύγουν καλώδια που θα πηγαίνουν στο switch. Οπότε θα βλέπετε και μια συσκευή έτσι οριζόντια τοποθετημένη, το patch panel οριζόντια, το switch οριζόντια. Και συνήθως θα υπάρχει και το router, το οποίο το router δεν τοποθετεί με οριζόντια, γιατί είναι πιο μικρό, ίσως να είναι πάνω, να κουμπάει πάνω στο switch, όπου το router θα συνδέεται με το switch και από το router θα φεύγει και ένα καλώδιο προς τον έξω κόσμο. Λοιπόν, οπότε στο σπίτι, εγώ θα έλεγα καλύτερα, έτσι, αν ποτέ κάνετε, έτσι, όχι αν ποτέ, θα κάνετε κάποια στιγμή, έτσι, προφανώς, okay. Okay, αν είναι να το χτίσετε εξ αρχής στο σπίτι, okay, ένα από τα πράγματα είναι να έχει δομημένη καλωδία, συζητήστε, και μάλιστα καλό θα ήταν να το κάνετε και κάπως έτσι, σε στήλη, δηλαδή με ένα rack, ένα ερμάριο, με ένα patch panel, με ένα switch, βέβαια σε μικρότερη έκταση, ένα μικρό
Έτσι, switch 8 θέσεων και ένα patch panel 8 θέσεων, γιατί πόσα μπριζάκια θα έχουμε στο σπίτι. 8 μπριζάκια νομίζω ότι είναι. Okay. Και να κάνετε δομημένη καλωδίωση. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή, ένα σύγχρονο σπίτι θα πρέπει να έχει έτσι δομημένη καλωδίωση. Οπότε από τα πράγματα που θα φροντίσετε να έτσι να. Αν το θυμηθείτε τέλος πάντων, ύστερα από χρόνια που θα κάνετε αυτή τη δουλειά, να δείτε αν υπάρχει τέλος πάντων δομημένη καλωδίωση, αν υπάρχουν μπριζάκια δικτύου. Με άλλα λόγια, και αν κάπου αυτά τέλος πάντων καταλήγουν κάπου κεντρικά για να. Έτσι, γιατί από εκεί πέρα όλα είναι πάρα πολύ εύκολα. Και οι διασυνδέσεις. Παίρνω ένα φορητό υπολογιστή, δεν πιάνει το WiFi, με ένα μπριζάκι δικτύου το συνδέω σε οποιοδήποτε δωμάτιο και έχω τη full ταχύτητα. Ενώ με το WiFi, αν δεν έχω καλό σήμα, η ταχύτητα θα πέσει. Ή μπορεί να μην έχω καθόλου και ίντερνετ, ας πούμε, μέσα άλλο όροφο. Εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό από περιέργεια θέλετε, ψάξτε το. Δηλαδή, αυτό που σας είπα για δομημένη καλωδίωση, για patch panel και όλα αυτά. Είναι πιο πολύ τεχνικό, βέβαια, δεν μπορεί να σας ζητήσω κάτι αυτό για. Στο μάθημα, αλλά έχει ενδιαφέρον το. Έτσι. Κοίταξε, είναι με παραλλαγή του ADSL. Το VDSL είναι πιο πολύ ο ρυθμός του upload και το download, δηλαδή ταχύτητα ανεβάσματος και κατεβάσματος, είναι πιο πολύ συμμετρικός. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε και λίγο μεγαλύτερο upload. Δεν είναι ακριβώς συμμετρικός. Έτσι, γιατί το download μπορεί να είναι 50 Mbps, το download 50 Mbps, το upload μπορεί να είναι 10-15. Οπότε είναι πιο συμμετρικό από το τυπικό ADSL, το VDSL. Και έχει και μεγαλύτερες ταχύτητες, δηλαδή το VDSL πετυχαίνουμε και μεγαλύτερες ταχύτητες και βελτιώνει και το upload. Η έννοια του ADSL ήταν, επειδή συνήθως, ποια ήταν η λογική του ADSL όταν πρώτο φτιάχτηκε, και συνήθως αυτό που κάνουμε εμείς είναι να θέλουμε να κατεβάσουμε. Οι οικιακοί χρήστες μιλάμε. Δεν έχουμε να ανεβάσουμε υλικό. Συνήθως εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κατεβάζουμε. Οπότε τι είπανε, okay, να φτιάξουμε ώστε το download να είναι μεγάλο και το upload, δηλαδή το ανέβασμα, ξέρω και εγώ, υλικού, να είναι μικρότερο, γιατί δεν μας πολύ ενδιαφέρει και δεν το κάνουμε και πολύ συχνά. Αυτό ήταν τώρα τέλος πάντων ότι εντάξει, okay. Ότι για την αρχή ήταν καλά, τώρα είδαν ότι, εντάξει, ότι θέλουμε και το upload να είναι αρκετά καλό, οπότε αυτό προσπαθούν να το βελτιώσουν. Το VDSL είναι μια τέτοια προσπάθεια. Να βελτιώσουν τις ταχύτητες και του download και του upload. Εντάξει. Τώρα, υπάρχει μια πολύ απλή σχέση η οποία συνδέει το αριθμό μετάδοσης, δηλαδή την ταχύτητα, πόσο γρήγορα μεταδίδονται τα bits, με το χρόνο και με το μέγεθος των δεδομένων. Οπότε, αν έχουμε ένα μέγεθος δεδομένων S σε bytes ή σε bits, αν διαιρέσουμε το μέγεθος των δεδομένων με το bit rate, παίρνω το χρόνο που χρειάζεται για να μεταδοθούν αυτά τα δεδομένα από μια συσκευή σε μια άλλη συσκευή, η οποία είναι στο δίκτυο. Για παράδειγμα, λέει, το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα θέμα στο διαγώνισμα. Το διαγώνισμα θα γίνει μέσω του Moodle, έτσι, που θα, μια ερώτηση θα μπορούσε να ήταν αυτή εδώ πέρα, πολλαπλής επιλογής, και να έχει κάποιες πιθανές απαντήσεις. Να σας ζητάει να κάνετε κάποιον υπολογισμό και να συμπληρώσετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Οπότε λέει το παράδειγμα εδώ πέρα ότι έχουμε μια αξονική τομογραφία. Αξονική τομογραφία, ξέρετε ότι είναι πολλές εικόνες οι οποίες έχουν ληφθεί σε διάφορα επίπεδα του ανθρώπινου οργανισμού. Οπότε δεν μιλάμε για μία μόνο εικόνα, μπορεί να είναι 100 εικόνες. 100 εικόνες δεν είναι κάτι περίεργο, είναι ένα τυπικό πλήθος, μπορεί να πει κάποιος, για μια αξονική τομογραφία. Κάθε εικόνα είναι 12x512 εικονοστοιχεία, pixels. Λοιπόν, και εδώ πέρα υπάρχει μια παγίδα. Συνήθως σε μια αξιονική τομογραφία, σε κάθε εικονοστοιχείο, για να αναπαραστήσω το χρώμα, χρησιμοποιώ 12 bits. Ξέρετε, σε μια εικόνα μιλάμε για ψηφιακές εικόνες προφανώς, δηλαδή εικόνες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή. Οπότε αν αυτή εδώ πέρα είναι μια εικόνα και έχω τα pixels είναι, ξέρετε, φαντάζομαι ότι ξέρετε, τα στοιχειώδη τετραγωνάκια από τα οποία αποτελείται μια εικόνα. Λοιπόν, όταν λέμε ότι έχω μια ψηφιακή εικόνα, στην ουσία είναι σαν να έχω ένα διδιάστατο πίνακα, όπου σε κάθε πίνακα, σε κάθε κελί του πίνακα, κάθε κελί του πίνακα είναι ένα πίξελ. Έχω μια τιμή. Και αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε ένα χρώμα. Οπότε εδώ πέρα, στην ουσία, τι λέμε, ότι έχουμε 100 τέτοιους, φανταστείτε, διδιάστατους πίνακες, αποθηκευμένους στον υπολογιστή ως αρχεία, σε κάθε κελί
του κάθε πίνακα, δηλαδή σε κάθε πίξελ έχουμε μια τιμή ακέραια, η οποία αυτή η ακέραια τιμή στη συνέχεια θα αντιστοιχηθεί σε κάθε χρόνο. Οπότε αυτό που λέει είναι ότι για κάθε ακέραια τιμή, οπότε και κατ' επέκταση για κάθε χρώμα, αφού κάθε τιμή αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, χρησιμοποιώ 12 bits. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πονηρό και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ότι είναι πονηρό. Και λέει ότι αν θέλω αυτό τον όγκο δεδομένων μέσω ενός δικτύου Fast Ethernet να το μεταδώσω από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο υπολογιστή, φανταστείτε ότι αυτοί οι υπολογιστές είναι απευθείας συνδεδεμένοι, υπολογιστή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για τη μετάδοση αυτή. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πρέπει να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα ότι Fast Ethernet σημαίνει ότι έχω 100 Mbps ρυθμό μετάδοση. Οπότε αυτό το bit rate είναι 100 εκατομμύρια bits το δευτερόλεπτο. Θεωρητικά, πρακτικά είναι πιο χαμηλό, αλλά ας πούμε ότι είναι τόσο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, σε αυτή εδώ πέρα τη σχέση, αυτό εδώ το έχουμε, το BR, το bit rate. Πάμε να υπολογίσουμε πόσο είναι αυτό εδώ πέρα. Και να τα διαιρέσουμε αυτά τα δύο για να πάρουμε το χρόνο. Δηλαδή, εννοώ ως πράξη δεν είναι τίποτα, είναι πάρα πολύ απλό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το S, εδώ πέρα, δηλαδή, πρέπει να βρούμε πόσα bits είναι συνολικά η αξιονική τομογραφία. Αφού εδώ πέρα έχω bits, έτσι, αυτό εδώ είναι bits, θα πρέπει πάλι να υπολογίσω και εγώ πόσα bits είναι για να μπορέσω να τα διαιρέσω, για να έχουμε τις ίδιες μονάδες που λέμε. Έτσι, για να φύγουν τα bits, ώστε να μείνουν τα δευτερόλεπτα. Να ανέβουν πάνω τα δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ πέρα έτσι, είναι 100 εκατομμύρια, δηλαδή είναι 100 επί 10 στην έκτη, bits ανά second. Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει έτσι, το BPS. Bits per second. Αυτό είναι bits ανά second. Δηλαδή το second είναι στον παρονομαστή εδώ πέρα στη μονάδα. Οπότε αφού έχω το κλάσμα εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα που σας λέω, έτσι, ο παρονομαστής, αν έχω, και εδώ, έχω εδώ πέρα bits, S bits, bits με bits φεύγουν και το S θα ανέβει πάνω, οπότε αυτό που θα προκύψει θα είναι σε μονάδες second, δευτερόλεπτο, οπότε πράγματι έχω χρόνο. Λοιπόν, τώρα για το S, για να υπολογίσω πόσα bits είναι η αξιονική τομογραφία, λέμε πόσες εικόνες έχω, 100. Σε κάθε εικόνα, πόσα εικονοστοιχεία έχω, 512 επί 512. Λοιπόν, και εδώ είναι το πονηρό. Σε κάθε εικονοστοιχείο πόσα bits έχω. Εδώ πέρα η άσκηση λέει ότι έχω 12 bits, οπότε κάποιος θα πήγαινε και πολύ απλά θα βάζει εδώ πέρα επί 12 και θα λέει ότι είναι τόσα επί 12 bits. Οπότε θα διαιρούσε αυτό το S με το BR και θα βρεις και ένα νούμερο κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα το πονηρό σημείο ή ξέρω και εγώ το δύσκολο σημείο, αν θέλει κάποιος, είναι το εξής. Εδώ πέρα μιλάμε για εικόνες οι οποίες είναι αποθηκευμένες σαν υπολογιστή. Οπότε οι εικόνες αυτές θα πρέπει να φύγουν από τον υπολογιστή να πάνε σε έναν άλλον υπολογιστή. Όπως ξέρετε, η μονάδα μέτρησης σαν υπολογιστή είναι το byte, είναι τα 8 bits. Οπότε στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή τα πάντα είναι σε bytes και πολλαπλάσια του bytes. Και ένα byte είναι 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι ένα byte, έτσι. Ένα byte είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε ο αποθηκευτικός χώρος σε ένα υπολογιστή οργανώνεται σε bytes. Το οποίο τι σημαίνει. Όταν λέω με, σου λέει άσκηση όμως εγώ ότι σε κάθε τιμή έχω 12 bits, σημαίνει ότι κάθε τιμή καταλαμβάνει πόσο. Και μισό byte από εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πω ότι έχω 1,5 byte. Δηλαδή, κάθε τιμή πλέον, ναι μεν, είναι 12 bits, 1,5 byte, αλλά ο αποθηκευτικός χώρος που θα δεσμεύσει θα είναι πόσο. 2 bytes. Οπότε στην ουσία, σε κάθε τιμή θα δεσμεύσω 16 bits, τα οποία βέβαια 16 bits χρησιμοποιούνται μόνο τα 12 bits. Ναι, αλλά η αποθήκευση έχει γίνει με 16 bits πλέον. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί η μονάδα αποθήκευσης σαν υπολογιστή δεν είναι το bit. Αν ήταν το bit θα λέγαμε τότε ναι, σε κάθε τιμή δεσμεύω 12 bits. Η μονάδα αποθήκευσης στον υπολογιστή πλέον
είναι το byte. Οπότε σε κάθε, για κάθε δωδεκάδα εδώ πέρα bits που χρησιμοποιώ για να αντιπροσωπεύσω μία τιμή ενός εικονοστοιχείου, θα δεσμεύσω υποχρεωτικά 2 bytes. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω αποθηκευτικό χώρο 1,5 byte, γιατί ο αποθηκευτικός χώρος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο το bytes. Θα έχω ή 1 byte, ή 2 bytes, ή 3 bytes, ή 4 bytes, ή 5 bytes, ή 6 bytes και το καθεξής. Οπότε θέλω να πω ότι εδώ πέρα, και είναι ένα λάθος το οποίο γίνεται συχνά στα διαγωνίσματα, οι περισσότεροι βάζουν εδώ πέρα 12 bits, ενώ κανονικά εδώ πέρα πρέπει να μπει το 16, να γίνει ο υπολογισμός με 16 bits, για να βγει το σωστό νούμερο. Παναλαμβάνω, άσχετο, είναι άσχετο πόσα bits χρησιμοποιώ για να αναπαραστήσω το χρώμα και πόσα bits χρησιμοποιώ για να αποθηκεύσω την τιμή αυτή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι σαν να σας λέω ότι ξέρεις τι, ότι έχω 12 μήλα και έχω καφάσια που το κάθε καφάσι χωράει 8 μήλα. Πόσα καφάσια θα δεσμεύσω για αυτά τα 12 μήλα. Δεν θα δεσμεύσω 2 καφάσια για να βάλω τα 12 μήλα. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ πέρα. Αυτό δηλαδή, η ίδια λογική είναι. Οπότε, το πλήθος των bits συνολικά είναι 100 εικόνες. Κάθε εικόνα είναι 512 πίξελς. Κάθε πίξελ έχω, όχι έχω, δεσμεύω 16 bits. Με τη λογική που είπαμε, οπότε συνολικά το μέγεθος της εξέτασης, της αξιονικής τομογραφίας σε bits, είναι αυτό, 419.430.400 bits. Αυτό το διαιρώ με το 100 Mbps, το μέγα όμως θα πρέπει να το κάνω 10 στην έκτη, έτσι, το μέγα είναι 10 στην έκτη, οπότε βλέπετε το 10 στην έκτη, το 10 στην έκτη απλοποιείται, το bits με το bits απλοποιείται, το second ανεβαίνει πάνω είπαμε, οπότε είναι 4,19 δια 100, 419 δια 100, 4,2 second. Αυτό είναι το καλύτερο, έτσι, γι' αυτό λέει, υπάρχει και το περίπου. Δηλαδή είπαμε ότι ποτέ δεν θα έχω ονομαστικό ρυθμό μετάδοσης. 100 Mbps, ο ονομαστικός ρυθμός, ο ρυθμός μετάδοσης πραγματικός θα είναι μικρότερος. Μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 60, οπότε θα αναπώ ότι και ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και διπλάσιος. Δηλαδή από υπολογιστή σε υπολογιστή αυτό θα μπορούσε να είναι και διπλάσιος χρόνος. Λοιπόν, στην πράξη, αυτό μπορεί να πει στο θέμα στο διαγώνισμα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ απλό όπως καταλαβαίνετε. Είναι το εξής, να σας πω, λοιπόν, εδώ έχω ένα PC, εδώ έχω ένα άλλο PC. Να σας πω ότι εδώ πέρα έχω ένα switch. Τι είναι το switch, θα το εξηγήσουμε έτσι στο επόμενο μάθημα, στο οποίο συνδέεται αυτό το PC. Εδώ, γιατί μπορεί σε διαφορετικούς ορόφους, φανταστείτε ότι είναι δύο PC σε ένα νοσοκομείο, που είναι το ένα είναι στον πρώτο όροφο, το άλλο είναι στον 8ο. Όροφο. Οπότε μπορεί να μεσολαβούν έτσι, και αρκετή μεταγωγή. Το switch σημαίνει μεταγωγή στα αγγλικά. Εδώ και εδώ. Και ένα ακόμα μεταγωγή. Λέμε. Έτσι. Και να σας πω ότι από PC σε switch έχω fast Ethernet. Διασύνδεση. Και από switch σε switch έχω gigabit Ethernet. Φανταστείτε ότι αυτά είναι ο κορμός του δικτύου που σας έλεγα, του νοσοκομείου. Ο κατακόρυφος κορμός, έτσι. Σας έλεγα ότι μπορεί να είναι και οι οπτικές ίνες. Έτσι. Ή μπορεί να σας πει ότι έχω 10 gigabit Ethernet η άσκηση. Και σας λέει πάλι ότι έχω μια αξιονική τομογραφία 100 επί 5, 12 επί 5, 12 επί 12 bits per pixel και υπολογίστε το χρόνο, τον ονομαστικό χρόνο που θα χρειαστεί για τη μετάδοση από το PC αυτό, το πρώτο, στο PC δεύτερο. Έτσι, από το PC 1 στο PC 2. Λοιπόν, θα πείτε. Εδώ. Έχω ένα χρόνο εδώ πέρα. Τα φένα που είναι από PC σε switch. Τον ίδιο χρόνο τον έχω εδώ πέρα, γιατί έχω πάλι από switch σε PC. Οπότε τα φένα εδώ πέρα, τα φένα. Και εδώ πέρα,
μεταξύ Switch και Switch έχω TAF 2 και πάλι θα έχω και ένα TAF 2 εδώ πέρα, γιατί είναι πάλι από Switch σε Switch. Οπότε ο συνολικός χρόνος θα είναι πόσο? 2 TAF 1 συν 2 TAF 2. Έτσι, ή δύο φορές το TAF 1 συν TAF 2. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω με τον τρόπο που είπαμε SW να βάλω εδώ, SW εδώ, έτσι, SW, SW, SW. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να βρω πόσο είναι ο όγκος των δεδομένων, το S που είπαμε πριν, με τον τρόπο που είπαμε. Και για το TAF1 να πω ότι είναι S διά 100 επί 10 στην έκτη. Και για το TAF2 να πω ότι είναι S διά 1 επί 10 στην ενάτη. 10 στην ενάτη. Σεκόντο αυτό που θα βγει τελικά. Γιατί το ένα είναι fast ethernet και το fast ethernet σημαίνει ταχύτητα 100 Mbps, το άλλο είναι gigabit ethernet και είναι ταχύτητα 1 Gbps, δηλαδή 10 στην 9 bits per second ή 1000 Mbps. 1000 επί 10 στην 6 κάνει το 10 στην 9, έτσι 10 στην 9. Και αυτό βέβαια θα μπορούσαν να παραλλαγές να υπάρχουν 3-4 switch και τα λοιπά, αλλά η λογική δεν είναι. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα πρέπει να βρούμε, τι σημαίνει αυτό εδώ, δηλαδή τα κρίσιμα σημεία σε ένα τέτοιο θα ήταν να θυμηθούμε ή να βρούμε στη διαφάνεια τέτοια λόγω ανοιχτές σημειώσεις είναι τι σημαίνει Fast Ethernet για την ταχύτητα και αυτό που σας είπα ότι να προσέξουμε λιγάκι αν λέει ότι σε κάθε εικονικό στοιχείο δεν χρησιμοποιώ 8 ή 16 bits, 8 ή 16 bits είναι μια χαρά. Γιατί 8 ή 16 bits σημαίνει ότι είναι 1 byte εδώ ή εδώ σημαίνει ότι είναι 2 bytes, οπότε είμαστε μια χαρά. Αλλά να δούμε ότι εδώ πέρα έχει κάτι περίεργο. Δηλαδή δεν είναι κάτι 8 ή 16, είναι 12 ή 10. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που σας είπα. Θα πείτε, έχω 10 bits, αλλά τα 10 bits χωράνε σε πόσα bytes, χωράνε σε 2 bytes. Οπότε εγώ για να κάνω τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσω 2 bytes, δηλαδή τι, 16 bits. Για να σας πω ότι είναι, ξέρω και εγώ, λέω 18 bits, θα πείτε τα 18 bits χωράνε σε πόσα bytes, σε 3 bytes. Τα 2 bytes είναι 16 bits, τα 3 bytes είναι 24 bits. Ναι, αλλά τους υπολογισμούς εγώ θα πάω να κάνω να υπολογίσω όγκο δεδομένων, το S δηλαδή, θα πω ότι έχω δεσμεύσει 24 bits. Άσχετα αν από τα 24 bits χρησιμοποιώ μόνο τα 18 bits. Αυτό είναι, αυτό να προσέξετε λιγάκι, αν μπει κάτι τέτοιο. Κατά καιρούς το βάζω αυτό, και σας είπα ότι περισσότεροι τέλος πάντων, αρκετοί ή κάποιοι, για να, και να μην το προσδιορίζω ποσοτικά, μπερδεύονται εδώ πέρα. Βάζουν το 12 αντί να βάζουν το 16. Λοιπόν, από εκεί πέρα σας είπα ότι εμείς στους υπολογισμούς το βάζουμε 100 Mbps να πρόκειται για Fast Ethernet. Αυτό είναι το θεωρητικό. Ποτέ στην πράξη δεν πρόκειται να το πιάσουμε και ότι στην πράξη ταχύτητα μπορεί να είναι και 40 φορές μικρότερη. Δηλαδή μπορεί να είναι και 60 Mbps, μπορεί να είναι και 40 Mbps και να είναι και 30 Mbps. Εξαρτάται από το δίκτυο. Γιατί είπαμε, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο δεν είναι μόνο δύο συσκευές οι οποίες ανταλλάσσουν δεδομένα, είναι πολλές περισσότερες συσκευές. Και από εκεί πέρα επίσης θα πρέπει να ληφθούμε. Να ληφθεί υπόψη ότι εκτός από τα δεδομένα, δηλαδή αν αυτά εδώ πέρα είναι τα δεδομένα που πρόκειται να μεταδοθούν, ότι δεν μεταδίδονται αυτά τα δεδομένα μόνο. Μεταδίδονται και επιπλέον δεδομένα. Οπότε ο όγκος των δεδομένων δεν είναι μόνο το S, αυτό που υπολογίσαμε πριν, είναι ότι υπολογίσαμε πριν, συν επιπλέον δεδομένα. Additional, ας πούμε, επιπρόσθετα δεδομένα. Οπότε αυτά είναι τα κανονικά δεδομένα που έχουν την πληροφορία, αυτά εδώ πέρα είναι τα επιπλέον δεδομένα. Για παράδειγμα, είναι όπως λέμε ότι όταν στείλω ένα γράμμα, γράφω το γράμμα στο χαρτί, εδώ πέρα. Ναι, αλλά από εκεί πέρα δεν στέλνω αυτό το χαρτί. Θα το βάζω σε ένα φάκελο. Και στο φάκελο τι βάζω? Βάζω διεύθυνση παραλήπτη, διεύθυνση αποστολέα και το καθεξής. Οπότε αυτά, έτσι κάτι αντίστοιχο κάνουμε και εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν στέλνω μόνο τα δεδομένα που έχω να στείλω, θα πρέπει να βάλω ποια είναι η διεύθυνση του παραλήπτη, σε ποιον υπολογιστή θα πάει. Ποια είναι η διεύθυνση του αποστολέα, ποιος υπολογιστής το έστειλε.
θα πρέπει να ελέγξω ότι τα δεδομένα φτάνουν με σωστή σειρά. Οπότε δεν στέλνω τα δεδομένα όλα αυτά, τα τεμαχίζω και ελέγχω αν έχει φτάσει κάθε κομμάτι από τα δεδομένα, τα τεμαχισμένα δεδομένα στην άλλη πλευρά και έχουν φτάσει και με τη σωστή σειρά για να γίνει η ανασύνθεση κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι όταν πρόκειται να κάνουμε υπολογισμό στον χρόνο για αυτούς που κάναμε, ότι ένα πράγμα είναι ότι το δίκτυο γενικά έχει πολλή κίνηση, οπότε ποτέ δεν θα έχουμε 100 Mbps και μπορούμε να έχουμε 40% μικρότερο. Το 40% μικρότερο είναι μια τυπική, είναι κάτι ρεαλιστικό, δηλαδή μπορεί να έχουμε 60 Mbps έτσι, ή 50 Mbps, ακόμα και το μισό. Και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι ο χρόνος μετάδοσης είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί εκτός από τα δεδομένα είναι και επιπλέον πληροφορία που μεταδίδεται. Διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, θα τα εξηγήσουμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Κώδικες που ελέγχουν αν τα δεδομένα έχουν φτάσει σωστά ή κατά τη μετάδοσή τους προέκυψε κάποιο σφάλμα, γιατί υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Οπότε κάποιο bit κατά τη μετάδοσή του από 0 μπορεί να γίνει 1. Οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Οπότε έχουμε και μεγαλύτερο όγκο στην πράξη και μικρότερο ρυθμό ταχύτητας, μικρότερο ρυθμό μετάδοση από αυτό που θεωρητικά έτσι, λέει σημαίνει το Fast Ethernet, το Gigabit Ethernet.